παιδιά που είναι τώρα στην Ιαπωνία, μπορεί μερικά από εσάς να μην έχουν έρθει σε αυτό το τομέα επειδή ήθελαν. Και άλλα το θέλουν πραγματικά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι μια ευκαιρία, και νομίζω ότι είναι αυτό που σκέφτηκαν και στη σχολή. Όταν έχετε παιδιά που είναι 15 χρονών και ξέρουν αμέσως τι είναι ο Ιδιόλυθος, πρέπει να καταλάβετε, τώρα το λέω και χωρίς υπονοούμενα για τους γεωπόνους, ότι ένας κλασικός γεωπόνος που μπορεί να είναι τώρα 40 χρονών ή 50 χρονών, το πιο πιθανό είναι να μην έχει ακούσει ποτέ για τον Ιδιόλυθο στη σχολή του και να αναγκάσει και να τον μάθει μετά. Αυτό δεν φταίει ούτε αυτός ούτε η σχολή, είναι ότι δεν τα ξέραμε τόσο καλά. Άρα, για να καταλάβετε, στον τομέα της γεωργίας ο Ιδιόλυθος χρησιμοποιείται πάνω κάτω εδώ και 10 χρόνια. Άρα, ενώ ο Ιδιόλυθος είναι γνωστός εδώ και αιώνες, από το 1756. Τώρα εσείς έχετε τη δυνατότητα, πριν τελειώσετε εντελώς τη σχολή σας, να ξέρετε ακριβώς τι είναι ο Ιδιόλυθος, που σημαίνει ότι θα έχετε μετά εφαρμογές, που να το δοκιμάσετε εσείς οι ίδιοι, και να μην περιμένετε μόνο από θεωρητικές γνώσεις να σας πείσουν ότι είναι ένα καλό προϊόν για την γεωργία. Αυτό που έχει σημασία επιπλέον είναι ότι είσαστε σε μια περιοχή όπου παράγουμε πατάτες, όπου έχουμε διάφορες καλλιέργειες που είναι σημαντικές και χαρακτηριστικές, μιλάω και για το τοπικό στοιχείο, κολοκάση. Είναι καλό να δούμε πώς αυτά θα εφαρμοστούν. Άρα, θα ήθελα να αρχίσουμε αυτή τη διάλεξη με μια απλή ερώτηση. Ποιος είναι εδώ επειδή το θέλει? Συνήθως αυτή η ερώτηση είναι πιο εύκολο, αλλά ποιος είναι εδώ ενώ δεν το θέλει? Ναι, βλέπετε, φαίνεται ότι είμαστε στην Κύπρο. Οι καμαράδες θα μπορούσαν να ήταν το αντίθετο, να ήταν έτσι ξεκάθαρο, και θα αρχίσουμε ωραία τη διάλεξη. Άρα, δεν πειράζει, μην θεωρείτε ότι πιστεύω ακριβώς όλο αυτό που έχει γίνει τώρα. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Άμα σκεφτείτε ότι είσαστε στον τομέα της γεωπονίας και μιλάω βέβαια και τους καθηγητές. Οι καθηγητές είναι εδώ, πώς είναι, ναι. Ένα, δύο, τρεις είμαστε. Τρεις. Να και ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας είναι μαχητής. Τώρα ήρθε λίγο ντυμένος στην τριλέ, το λάνε εδώ δεν το πάθαρες ή... Το λάνε εδώ δεν το πάθαρες. Όταν είμαστε λοιπόν σαν ατομία που είναι η γεωπονία, υπάρχουν πράγματα που είναι δύσκολα, αλλά είναι εύκολα και μερικές φορές δυσκολευόμαστε να πούμε στους φοιτητές μας ή στους σπουδαστές και σε όλους και τους μαθητές, πράγματα που είναι ριζικά καινούργια. Και το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι έχουν την εντύπωση ότι ο γεωπόνος είναι αυτός που ασχολείται καλά με τα φυτά, τελεία. Άρα πάνω κάτω θεωρούν ότι είναι ένας καλός κυπουρός. Άμα ο γεωπόνος ήταν ένας καλός κυπουρός μόνο, θα τον λέγαμε κυπουρό. Άρα το θέμα είναι ότι ο κυπουρός ξέρει μερικά πράγματα εμπειρικά, τα έχει μάθει, και ο γεωπόνος ξέρει και μερικά πράγματα θεωρητικά. Ο συνδυασμός των δύο μπορεί να είναι πραγματικά τρομακτικός σε αποτελεσματικότητα, γιατί μπορεί όντως ο κυπουρός να έχει ειδικές ικανότητες στο να φυτέψει, να κάνει, και μετά, επειδή δεν έχει τεχνικές γνώσεις, τον συμπληρώνει ο γεωπόνος. Πόσοι από εσάς είναι από οικογένειες που έχουν αγρότες? Ποιος δεν έχει καθόλου αγρότες στην οικογένειά του? Okay. Άρα, αυτό βλέπετε είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ότι αυτά συχνά πάνε μαζί, γιατί και οι γονείς που είναι αγρότες θα ήθελαν, ας πούμε, να συνεχίσετε το έργο τους, αλλά θέλουν να το έχετε με έναν εφοδιασμό θεωρητικό που να μην είναι απλώς έβαζα εγώ αυτά τα δέντρα κλπ. Ένα πρόβλημα λοιπόν που έχουμε σε σχέση με την αγράνια. Θα το δείτε ειδικά εσείς όταν θα επιστρέψετε σήμερα στο σπίτι σας. Άμα τολμήσετε να πετάξετε χωρίς να τους προετοιμάσετε στους γονείς σας, σήμερα κάναμε ζεόλυθο στη γεωργία, πρέπει να βάζει ζεόλυθο, θα πάθετε ένα σοκ, γιατί πάνω κάτω θα σας πούν: εγώ έχω δεκαετίες που κάνω το ίδιο πράγμα, είναι μια χαρά. Και τώρα αυτό που σας λέω είναι ένα ωραίο παράδειγμα που θα το ζήσετε και ο γεωπόνοι. Ας πούμε, βγαίνει κάτι καινούριο, ο γεωπόνος προσπαθεί να το πει στον άλλον και σου λέει: όχι, το έχω δοκιμάσει ποτέ, αποκλείται να είναι καλό.
θέλεις. Και αρχίζεται μια διαπραγμάτευση του τύπου, δοκίμασέ το σε ένα τετραγωνικό, στο κοινό, κάτι. Εδώ λοιπόν με τον ζεόρυθρο είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είναι μεγαλύτερες εμβέλειες. Άρα, ο ζεόρυθρος δεν είναι μια πανάκια, δεν είναι η ιδέα βάλτε ζεόρυθρο παντού και είναι όλα μια χαρά, είναι να το εφαρμόσουμε με έναν τρόπο και γεωπονικό και στρατηγικό, θα εξηγήσουμε για το λόγο. Βέβαια μετά είναι το τεχνικό, γιατί λειτουργεί αυτό το πράγμα. Άρα, στην διάλεξη που θα έχουμε, θα δώσουμε μερικά παραδείγματα, θα πιάσετε και λίγο και ζεόρυθρο να δείτε πώς είναι, γιατί εντάξει, το χειροπιαστό είναι πάνω το σημαντικό. Αλλά πρέπει να θυμάστε το εξής. Ο ζεόρυθρος, ενώ υπάρχει ας πούμε στην Ελλάδα, υπάρχει ζεόρυθρος και στην Κύπρο, αλλά δεν είναι εκμεταλλεύσιμος, με 6 διαφορετικούς ζεόρυθρους, είναι μικρές ποσότητες. Ο ζεόρυθρος για τον οποίο θα μιλήσουμε, αυτός εδώ, είναι κλινοκτυλόρυθρος. Πρώτα απ' όλα, εγώ βλέπω ότι μερικοί από εσάς δεν παίρνουν καθόλου σημειώσεις. Χαίρομαι, γιατί σίγουρα σημαίνει ότι έχω μεγάλη μνήμη. Άρα θα φανεί όταν θα κάνω ερωτήσεις στο ενδιάμεσο. Ο ζεόλυθος, λοιπόν, να ξέρετε ότι δεν είναι μία πέτρα. Εντάξει. Άρα είναι πάνω από 70 πέτρες και 150 πέτρες συνθετικές. Αυτό όταν σας λέω ότι είναι ζεόλυθος, είναι μία απλοποίηση. Αυτό είναι ζεολυθικός τόφος. Δηλαδή δεν έχει μόνο ζεόλυθο, έχει και άλλα στοιχεία και μετά θα μετρήσουμε το ποσοστό, πόσο καθαρός, αυτό όταν λέμε ας πούμε πόσο καθαρός είναι ο ζεόλυθος, είναι μια κουταμάρα. Εννοούμε πόσο καθαρός είναι ο ζεολυθικός τόφος, δηλαδή πόσο ποσοστό έχει περιεκτικότητά του σε ζεόλυθο. Άρα η πρώτη δυσκολία, και εδώ φαίνεται αμέσως η έννοια της επιστήμης, είναι η εξής. Όταν ανακάλυψε τον ζεόλυθο Κρόνστε το 1756, ο Σουηδός ερευνητής, γεωλόγος, για να δείτε από αυτό το πράγμα, όταν το πιάνετε, ότι έχει όλες αυτές τις ιδιότητες που θα μιλήσουμε, αυτό είναι δύσκολο. Άρα, το πρώτο πράγμα που παρατήρησε, και γι' αυτό του έδωσε αυτό το όνομα, είναι ότι αυτή την πέτρα, άμα τη ζεστάνετε πολύ γρήγορα, θα αρχίζει να αφρίζει. Τους κάνετε πειράματα με ζεόλυθο. Θα κάνετε όμως. Έχετε ζεόλυθο να κάνετε πειράματα. Εδώ. Ωραία. Γιατί είναι καλό να το δείτε σε πέτρα, μετά σε χαλίκι, χαλικάκι και πούδρα και να δείτε ακριβώς τις διαφορές σε θέματα ταχύτητας. Άρα, τον ζεόλυθο αυτό, άμα τον βρέξω, θα αλλάξει λίγο χρώμα. Αυτό θα μου πείτε, εντάξει, δεν είναι χαρακτηριστικό, γιατί και άλλες πέτρες, όταν τις βρέχετε, έχουν αλλάξει χρώμα. Άρα θα δείτε ότι θα αρχίσει να απορροφάει. Πώς θα το δείτε αυτό? Όταν θα βάλετε πάνω στην πέτρα νερό, θα δείτε ότι θα πηγαίνει εκεί που είναι οι ρογμές. Πολύ πιο γρήγορα και θα εμφανιστούν ρογμές που δεν βλέπατε. Γιατί έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Ο ζεόλυθος λοιπόν απορροφάει το νερό, είναι υδρόφιλος, αλλά λέγεται ζεόλυθος επειδή το ζεό είναι ακριβώς το βράζο και λίθος είναι η πέτρα. Άρα το κλασικό παράδειγμα, έχετε φούρνους μικροκυμάτων εδώ? Έχουμε, ναι. Ωραία. Άρα, άμα πάρετε αυτό το πράγμα, το βάλετε με νερό και το βάλετε σε φούρνο μικροκυμάτων, άμα έχετε την ικανότητα να βλέπετε, θα δείτε ότι εξατμίζεται. Είναι αυτό που λέγαμε ότι βράζει. Άμα δεν το έχετε, άμα έχετε μια ζυγαριά ακρίβειας, μπορείτε να μετρήσετε το βάρος που έχει πριν και μετά. Και θα δείτε ότι όντως είναι πιο ελαφρύς. Άρα να ξέρετε ότι ακόμα και στην αγορά, ο ζεόλυθος δεν πρέπει να έχει μεγάλη υγρασία, γιατί φανταστείτε άμα σας το πουλάει κάποιος με το κιλό, είναι πολύ απλό, άμα το βάλω εγώ μέσα στο νερό και θα το πουλήσω, είναι πιο βαρύ. Ενώ έχει λιγότερο ζεόλυθο ποσοστία. Άρα το ξέρετε, αυτό είναι σημαντικό. Άρα μεγάλη η υδροφιλία του. Άρα ο ζεόλυθος μοιάζει με αυτό, να ξέρετε. Ανδρέα, πάρε αυτό και δώσ' το στα παιδιά να το πιάσω. Η πρώτη δυσκολία είναι η εξής, είναι ότι ο ζεόλυθος είναι λευκός. Ενώ όταν τον βλέπετε έτσι, τον βλέπετε πράσινο. Άρα είναι επειδή είναι ζεολυθικός τόφος. Ναι, μόνο δεξιά. Δεν έχει λέιζερ. Έχει. Το κεντρικό. Από πίσω σαν να είναι πιστόλι. Εντάξει, οκ.
Άρα, το πρώτο πρόβλημα είναι ο ζώρυθος είναι λευκός, ο ζώρυθος είναι υδρόφιλος και η πέτρα τώρα που κυκλοφορεί ανάμεσά σας είναι γεμάτη τρίφη. Άρα είναι δύσκολο να το δείτε γιατί πρέπει να έχετε ένα πολύ ισχυρό μικροσκόπιο για να δείτε τρίφη. Άρα η τάξη μεγέθους είναι 8 με 12 άγστρομ. Άρα το άγστρομ θυμάστε ότι είναι 10 στη μείον 10. Και κατά συνέπεια δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα. Ο ζώρυθος που έχετε στα χέρια σας και που βλέπετε εδώ, ο συγκεκριμένος είναι από τα Πετρωτά. Είναι μια περιοχή της Ελλάδος. Δεν έχω χάρη της Ελλάδος καθόλου. Η Ελλάδα στο πάνω μέρος, η Θράκη, κάνει σαν ένα τσαρούχι. Ο ζώρυθος, οι μεγάλες ποσότητες που βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι ακριβώς στη μύτη του τσαρούχι. Άρα εδώ μιλάμε για πάνω από 100 εκατομμύρια τόνους ζώρυθος. Αυτά τα μεγέθη είναι πάρα πολύ σημαντικά, τελείως δεν θα μιλήσω για ζώρυθο, θα εξηγήσουμε μετά. Είναι μια πέτρα που σπάζει εύκολα. Το εύκολα βέβαια είναι στο επίπεδο της γεωλογίας και το παρακάνουμε, δηλαδή άμα την πετάξετε κάτω θα σπάσει. Πάνω στο τραπέζι θα έχετε πρόβλημα με το τραπέζι. Κοιτάξτε τώρα τα χρώματα. Άρα εδώ είμαστε μεταξάδες, εδώ είναι Πετρωτά, εδώ είναι Βουλγαρία. Βλέπετε αυτές τις αποχρώσεις, είναι διαφορετικές. Έναν πολύ απλό λόγο, επειδή είναι καθαρά λευκός, μόλις έχει ανάμειξη με κάτι άλλο, παίρνει το χρώμα από το άλλο. Είναι όπως είναι με τις βογιές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καλή ποιότητα. Στα Πετρωτά εδώ έχουμε κοιτάσματα που έχουν από 90-95 και 97% καθαρό ζεόλευκο. Για να καταλάβετε τώρα τι λέω. Έχουμε φτιάξει συνθετικούς ζεόλυθους και τώρα αυτοί που είναι ειδικοί των συνθετικών, όταν τους δείξαμε μερικούς φυσικούς ζεόλυθους, ξαφνιάστηκαν από την περιεκτικότητα, γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνουν όταν έχεις τέτοια περιεκτικότητα σε φυσικό ζεόλυθο, γιατί να φτιάξει συνθετικό. Αλλά θα το δούμε αυτό. Βέβαια εδώ, αν είμαστε στη γεωργία και ειδικά στη βιολογική γεωργία, μας συμφέρει να είναι κάτι που είναι καθαρά φυσικό και όχι το παραγωγή συνθετική. Άρα, όλα αυτά που βλέπετε είναι από αυτό το ίδιο κοίτασμα. Εδώ είναι το κοίτασμα που είμαστε στα Πετρωτά. Άρα, για όσοι αναρωτούν πώς μπαίνουμε αυτή την πέτρα, η εξόρυξη είναι ουσιαστικά επιφανειακή και κάνουμε το περίφημο τεσάρι. Τέσσερα, 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 έτσι πάει όταν σκάβουμε. Άρα είναι αυτό που βλέπετε ότι σκάβουμε σαν λωρίδες. Η αποκατάσταση του κοιτάσματος είναι πάρα πολύ εύκολη. Για ποιο λόγο, πολύ απλά, επειδή είναι ζεόλυθος, βέβαια τα φυτά φυτρώνουν ακόμα καλύτερα εκεί που θα τον βάλετε, ανάλογα με το πώς είναι. Τα μεγέθη, για να καταλάβετε, αυτό το πράσινο είναι 3,5 χιλιόμετρα, αυτό είναι όλα ζεόλυθος. Αυτό εδώ είναι λόφι. Το Μείο Κύρκης είμαστε εδώ. Ο ζεόλυθος στην περιοχή εκεί είναι με αυτή τη μορφή. Έτσι είναι η περιοχή. Και τώρα αυτό που είναι πολύ καινούριο, το λέω ακόμα και για τους σπουδαστές που δεν το είχαν δει, αυτό εδώ είναι η περιοχή, η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα που θα έχουμε εξόρυξη ζεόλυθου, είναι η περιοχή Κόκαλο. Άρα εδώ είναι τα Πετρωτά, βλέπετε πάνω κάτω τα μεγέθη. Και αυτό που περιμένουμε τώρα είναι την φυτοτεχνική μελέτη και την οδοποιία 1200 μέτρα από την άκρη μέσα και θα αρχίσει η εξόρυξη, είναι μια ελληνική εταιρεία που θα παράγει για πρώτη φορά ελληνικό ζεόλυθο, είναι πολύ σημαντικό, θα το δούμε και στη συνέχεια. Άρα το βλέπετε τώρα καλύτερα με την περιοχή. Αυτοί οι κώδικες είναι οι συνθετικοί ζεόλυθοι. Άρα άμα μπείτε στο διαδίκτυο μπορείτε να κλικάρετε πάνω σε αυτούς τους κώδικες. Είναι κάθε φορά είναι τρία γράμματα και κάθε τριάδα είναι ένα ζεόλυθο. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ζεολύθου. Άρα είναι μια εταιρεία επιστημόνων στον τομέα της γεωλογίας. Ο δικός μας ο ζεόλυθος, αυτό που βλέπετε τώρα εδώ, είναι του τύπου Ευλανδίτη. Είναι αυτό, τόσο κώδικος. Άρα ο κλινοπτυλόλυθος μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Τώρα, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα συστατικά. Άρα όπως βλέπετε εδώ, έχουμε πυρίτιο, αργύριο,
νάτριο, κάλιο και ασβέστη. Το λέω τώρα με προσοχή. Όταν λέμε αυτά τα πράγματα, δεν εννοούμε ότι είναι στοιχεία που θα τα δώσουμε στη γη. Εντάξει. Άρα ο ζεόλιθος δεν διαλύεται στο νερό. Θα σας το δείχνω με ένα μεσαίο μέγεθος. Μετά θα σας το δείχνω με την πούδρα. Αυτά είναι οι πειράματα που θα πρέπει να κάνετε με τους καθηγητές σας ζωντανά. Γιατί είναι καλό να τα βλέπετε και όχι μόνο να σας θέλει. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν μιλάτε σε έναν αγρότη με το ζεόλιθο, το πρώτο πράγμα που λέει είναι πώς διαλύεται. Και ο ζεόλιθος δεν διαλύεται. Άρα ακόμα και αν τον ανακατέψω, θα δείτε ότι σιγά σιγά θα ξανακαθίσει. Άρα να θυμάστε ότι είναι μία πέτρα η οποία θα μείνει πέτρα. Πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως στη γεωπονία δεν έχουμε τέτοιες κρίσεις, έχουμε πιο πολλές κρίσεις από ένα υλικό το οποίο θα είναι διάλειμμα και μετά θα χρησιμοποιηθεί. Άρα, θα θυμάστε λοιπόν ότι είναι αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία είναι δομικά στοιχεία τα οποία κρατάει ο ζώος. Μερικές φορές ακόμα και οι γεωπόνοι μπερδεύουν τον ζεόλιθο με καολίνη, ενώ ο ζεόλιθος, το χαρακτηριστικό του είναι ότι κρατάει τη γεωμετρική δομή. Αυτό θα είναι σημαντικό στο πώς λειτουργεί. Εφαρμογές τώρα του ζεόλιθου, άρα εδώ είναι οι περιοχές που έχει γίνει έρευνα, εδώ είναι το είδος της παραγωγής και έχετε τα ποσοστά που έχουμε την αύξηση. Έχει μεγάλη σημασία γιατί τώρα στην Κύπρο θα έχουμε τις πρώτες, τα πρώτα δεδομένα για το κολοκάστη, και η κολοκάστη δεν υπάρχει αλλού, αλλά δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Άρα θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Αυτοί που ασχολούνται με πατάτες θα καταλάβουν αμέσως. Άμα σε ένα χωράφι, ένα στρέμμα, σκάλα τέλος πάντων, το αληθινό στρέμμα, ενώ 1000 τετραγωνικά μέτρα, έχει μια παραγωγή 4 τόνους, με ζεόλιθο έχει μια παραγωγή 5. Εντάξει. Άρα να σκεφτείτε τώρα ότι σε ένα στρέμμα για την πατάτα βάζετε 100 κιλά ζεόλιθο το στρέμμα. Άμα σκεφτείτε ότι ο ζεόλιθος είναι πάνω κάτω 300 ευρώ ενώ σε ενίκιο, τότε θα καταλάβετε ότι με την διαφορά των δύο έχετε αυξήσει έναν τόνο στο ίδιο χωράφι. Χωρίς να βάλετε τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή όχι το λίπα και παράξενο, έχετε ακριβώς τις διαφορές. Πάρε. Όχι, ναι. Και τα τρία. Και μπορεί να το ανοίξετε, παιδιά, και να το πιάσετε. Άρα οι κοκομετρίες που βλέπετε εδώ, που πήρε ο καθηγητής σας, η ψηλή είναι για ψέκασμα, άρα είμαστε στο 0,15, η ανδιάμεση είναι 0,8-2,5, πιάσε, βγάλε. Αυτή είναι η γεωπονία, άμα δεν πιάσετε δύο, δεν έχεις και το πλαστικό. Έχουμε και μερικούς γεωπόνους που δεν αγγίζουν πολύ που βλέπουν από μακριά. Σε σλάιντ. Δεν το αγγίξετε να το πιάσετε. Άρα, να είμαστε λοιπόν πολύ ξεκάθαροι, καταλάβετε λίγο το πλαίσιο. Αυτά τα νούμερα, όταν τα βλέπει ένας κλασικός γεωπόνος, είναι πολύ απλός, αυτό λέει δεν γίνεται. Μην μπερδευόμαστε. Γιατί νούμερα διψήφια σε αύξηση παραγωγή μπορείς να βάλετε λίπασμα έχοντας εξαπλώνηση νερού και μη βάζοντας βαρέα και το φάρμακα, θεωρείς ότι δεν γίνεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα. Ναι. Αυτά τα πειράματα, τη διαδικτή αύξηση, ας πούμε, έτσι, έχει επέλθει ενώ δεν υπάρχει κάποιο άλλο, κάποιος άλλος τελικός παράγοντας, ας πούμε, στην ενέργεια. Δηλαδή, καλλιεργούμε κανονικά, χωρίς να έχουμε έλλειψη νερού, για παράδειγμα, έτσι. Εγώ δίνουμε το νερό που χρειάζεται το δικό μας, κάνουμε την προστασία που χρειάζεται, κάνουμε τα πάντα που χρειάζεται και παίρνουμε μια ανθρωπαραγωγή. Και μετά, πάλι στις ίδιες συνθήκες. Αυτά που θέλουμε να χρειάζεται και παίρνουμε αυτή την άνοιξη, έτσι. Αλλά είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι νομίζει, γιατί στο ενδιάμεσο όταν θα βάλει ζεόλιθο, θα βάλει λιγότερο νερό.
είπα. Ναι, αλλά στο άλλο, στο μάρτυρα, βάζει το κανονικό ρολό που χρειάζεται. Όχι, όχι, όχι. Αρχή βάζουν ακριβώς τα ίδια. Εγώ σου λέω απλώς ότι η μέγιστη απόδοση θα γίνει σε 3 χρόνια. Σιγά σιγά ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν έχει ανάγκη να το κάνει. Να βάζει όσο έβαζε πριν. Θα το δει από τα κοιτά του. Άρα, εδώ λοιπόν, όταν βλέπετε αυτά τα νούμερα, η εξήγηση είναι απλή. Αυτό με το οποίο ασχολούμαστε, δηλαδή, άμα πάρετε έναν ανθρώπι που δεν έχει καθόλου τεχνικές γνώσεις, γεωφωνίας, αυτό που θέλει είναι απλώς να έχει όσο περισσότερο καρπό και να πουλάει όσο περισσότερο. Αυτό. Άρα, όταν έρχεται λοιπόν ένας γεωφώνος και του λέει, δηλαδή εσύ στην ουσία, και του λέει, ξέρεις τι, καλό να ασχολείσαι και με το φυτό, να ασχολείσαι και με τη γη, να ασχολείσαι και με το δέντρο. Αν ας πούμε ξαφνικά του πείτε, αν ασχοληθείς με το δέντρο ξαφνικά θα έχεις λιγότερη παραγωγή, θα σου πει άστο. Γιατί εσείς θα κάνετε μια επένδυση σε βάθος χρόνου. Άρα, εδώ το πρόβλημα ποιο είναι. Ο ζεόλιθος, η καινοτομία του ζεόλιθου είναι ότι, γι' αυτό δεν το σκεφτήκαμε μέσω τη γεωργία, ο ζεόλιθος δεν κάνει απολύτως τίποτα πάνω στον καρπό. Άρα μόνο όταν το ακούτε αυτό, λέτε, μα πώς είναι δυνατόν να βοηθάει. Άρα είναι η πρώτη αντίδραση. Αλλά άμα δεν το πείτε αυτό έτσι και έτσι στους αγρότες, θα νομίζουν ότι είναι λίπασμα. Και να ξέρει πώς πάει. Μερικές φορές δεν βάζουν τίποτα, ο διπλανός βάζει, αυτός νομίζει ότι βάζει σκόνη και λίπασμα, μετά βλέπει τη διαφορά, βάζει και αυτός νομίζοντας πάλι ότι είναι λίπασμα. Άρα, ο ζεόλιθος τι κάνει, ο ζεόλιθος καθαρίζει τη γη. Δεν ασχολείται ούτε με το φυτό. Και ευτυχώς γιατί αν έκανε κάτι στο φυτό και στον καρπό, θα θέλει να πει ότι θα είχαμε μια χημική παρέμβαση πάνω. Δηλαδή για να είμαστε ξεκάθαροι, θα θέλει να έχετε κάνει αυτό σε μερικά από τα μαθήματά σας. Ας πούμε, όταν βάζετε λίπασμα και κάποιος σας λέει, ελπίζω να μην το ελεγχούν σε αυτά τέτοια πράγματα οι καθηγητές, όταν βάζετε λίπασμα και λένε αυτό θα κάνει καλό στο φυτό, αλλά δεν θα φανεί πουθενά αλλού, αυτό είναι ψέμα. Γιατί για να κάνει καλό στο φυτό, που του κάνει καλό, θέλει να πει ότι μπήκε μέσα στο φυτό. Άμα μπήκε μέσα στο φυτό, θα το έχετε και μέσα στο καρπό. Τόσο απλά. Άρα, ενώ αρχικά έχουμε την εντύπωση ότι θα είναι καλό να έχουμε μια αύξηση παραγωγής βάζοντας μερικά πράγματα, μετά ξεχνάμε ότι εφόσον τα βάλαμε, θα τα έχουμε. Π.χ. το λέω το ίδιο για τα φυτοφάρμακα. Τώρα πρόσφατα υπάρχει μια διαφήμιση στη Γαλλία, το λέω στη Γαλλία για να μην ευρεάσετε ούτε την Κύπρο ούτε την Ελλάδα. Και έχετε μερικές μαμάδες που συζητάνε μεταξύ τους για το, ξέρετε, αυτά τα μικρά που τρώνε τα παιδιά. Και του πετάγεται η μία και λέει φυτοφάρμακα σχεδόν καθόλου. Ναι, νομίζω ότι εδώ είναι το μητρικό που βγήκε. Άρα συνήθως όταν είσαι γεωπόνος, το αφήνεις το σχεδόν, λες καθόλου, και όταν είσαι μάνα, λες, εντάξει, γιατί πρέπει να καταλάβετε. Άμα σε αυτό εδώ το μικρό πράγμα που τρώει το παιδί στα μαρμελάδα, έχει καταφέρει να είναι ακόμα εδώ το φυτοφάρμακο, πώς θέλετε να πιστέψετε ότι δεν ήταν στον καρπό. Δεν ξαφνικά η εταιρεία που βάζει φυτοφάρμακο εδώ μέσα. Στην πραγματικότητα είναι σε όχι να λυσίδε και είναι απόλυτα λογικό. Άρα μετά προσπαθούμε να βάλουμε πράγματα που να μην είναι πολύ βαριά κλπ. Ο ζεόλιθος λοιπόν τι κάνει. Άρα δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα, δεσμεύει τις τοξίνες και δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία που πρέπει να θυμάστε. Με αυτά ουσιαστικά καθαρίζει τη γη. Όταν καθαρίζει τη γη, το χώμα είναι πιο αφράτο. Κατά συνέπεια το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται πιο γρήγορα γιατί δεν έχει αυτά τα εμπόδια και εδώ είναι το πιο ωραίο, το λίπασμα που βάζετε στη γη, και τώρα μιλάω και για βιολογικό λίπασμα, η μη δεν έχει σημασία, το λίπασμα που βάζετε στη γη, ειδικά αν είναι όξινη η γη, θα πάει πιο γρήγορα στο φυτό. Γιατί αυτό που δεν λέμε, οι οποίοι το ξέρουν βέβαια, αλλά μερικές φορές στον αγρότη ακόμα και να του το πεις, άμα δεν το έχει δοκιμάσει, δεν θα πει ότι το πιστεύει. Και είναι λογικό, ο αγρότης συνήθως δεν πιστεύει τίποτα. Θέλει απλώς να το δει. Άμα το βλέπει, τότε λέει εντάξει. Και είναι αυτή η αδράνεια που μας επιτρέπει από την άλλη πλευρά να έχουμε και προϊόντα που να έχουν κάποια
ποιότητα, αλλιώς θα είχαμε περάσει όλες σε άλλες κατηγορίες. Άρα, να, τι γίνεται. Ναι. Είπαμε ότι δεσμεύει κάποια βαρέα μέταλλα και τοξίνες και λοιπά, έτσι. Πόσο και εγώ το δεσμεύει. Οριστικά. Ναι, οριστικά. Αυτά δεν παραμένουν στο έδαφος. Όχι, μένουν στον ζεόλιο. Ναι, αλλά πόσο μπορεί να απορροφήσει στο ζεόλιο. Όσο αντέχει. Μετά δεν απορροφάει, δεν τα ξαναβγάζει. Δεν τα αποδεσμεύει κάποια στιγμή, ούτε τα αδρανοποιεί όμως. Τα αδρανοποιεί. Γιατί είναι μέσα στο ζεόλιο. Α, ναι. Οπότε μετά από 3-4 χρόνια για παράδειγμα, αν θα έχει εκδοθεί το ζεόλιθο, θα πρέπει να ξαναβάλουμε προφανώς άλλες ποσότητες ζεόλιθο. Θα σου πω συγκεκριμένα, να καταλάβεις. Άμα είσαι σε συμβατική καλλιέργεια και βάζεις ζεόλιθο, το βάζουμε το ζεόλιθο σε 3 χρόνια. Αλλά ο λόγος είναι απλός, δεν βάζουμε ζεόλιθο σε ένα χρόνο, γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε το περιβάλλον του φυτού απότομα. Γιατί παθαίνει ένα σοκ. Είναι η βλακεία που κάνουν μερικοί από εσάς και μετά, όταν αγοράζουν φυτά, τα οποία είναι σε ψυγείο, και τα βάζουν κατευθείαν στη γη. Και μετά λένε δεν ήταν καλά, μα δεν ήταν αυτό, παθαίνουν ένα σοκ με την αλλαγή. Και στην πραγματικότητα έπρεπε στο ενδιάμεσο να τα φέρετε σε μια θερμοκρασία λογική και μετά να τα βάλετε. Επειδή όμως μερικές φορές βιαζόμαστε και τα αγοράζουμε την τελευταία στιγμή, για να τη δώσουμε τα λεφτά πριν, τα παίρνουμε κατευθείαν και τα βάζουμε. Άρα είναι σαν να πηγαίνετε από Σαχάρα, Βόρειο Πόλο. Και μετά λέτε το φυτό δεν τα πάει καλά. Πώς θα τα πάει καλά. Άρα να ξέρετε ότι στον τομέα της γεωπονίας οι βλακίες προέρχονται από την νοημοσύνη. Δεν φταίνουν τα φυτά. Όταν είσαι κουμπούρα, είσαι κουμπούρα. Τι να κάνουμε. Άρα ο ίδιος αγοράζει τα ίδια φυτά από τον ίδιο. Ο ένας έχει κάτι πάρα πολύ καλό και ο άλλος τα έχει κάψει όλο. Άρα. Εδώ λοιπόν, όταν έχουμε συμβατική καλλιέργεια, βάζουμε 3 χρόνια ζεόλιθο και μετά για 10 χρόνια δεν βάζετε τίποτα. Και θεωρούμε ότι βάζοντας συμβατική καλλιέργεια, επειδή ξαναβάζουμε βαρέα μέταλλα κτλ. Που είναι μέσα στα ιστορικά, θα ξαναβάλουμε ζεόλιθο μετά από 10 χρόνια. Αν είμαστε σε βιολογική καλλιέργεια, δεν ξαναβάζουμε ποτέ ζεόλιθο. Γιατί δεν έχει ανάγκη. Α, ναι, σωστά. Άρα, στην βιολογική καλλιέργεια, σε όλες τις καλλιέργειες, γιατί θα έχετε και τους γονείς που πάνε από τα δύο, σε όλες τις καλλιέργειες είναι 3 χρόνια, άρα π.χ. τις πατάτες. 100 κιλά το πρώτο έτος, 100 δεύτερο, 100 τρίτο. Βιολογική καλλιέργεια δεν ξαναβάζεται ποτέ. Συμβατική ξαναβάζεται μετά από 10 χρόνια. Άρα μπορείς να μετρήσεις πάνω κάτω τον κορεσμό που έχεις σε αυτή την περίπτωση. Άρα ο κορεσμός τι είναι, έχει απορροφήσει ο ζεόλιθος, δεν μπορεί να απορροφήσει άλλα, αλλά δεν αποδεσμεύει. Και άρα είναι αδρανοποιητικό, όχι μόνο αδρανές υλικό, δηλαδή ο ζεόλιθος έχει ένα pH 7. Και όταν το βάζετε στη γη, στην πραγματικότητα εξισορροπεί. Με ποια έννοια. Όταν η γη είναι οξινή, θα έχει την τάση να ανεβάζει το pH, τα έχετε κάνει. Λοιπόν, ανεβάζει το pH και όταν είναι αλκαλική θα το κατεβάσει. Λειτουργεί, αν θέλετε, όπως λειτουργεί η θάλασσα με θερμοκρασία. Δηλαδή, όταν κάνει κρύο η θάλασσα είναι ζεστή, όταν κάνει ζέστη η θάλασσα είναι κρύα. Και αυτό που είναι λοιπόν στην άκρη, στην ακτή, είναι αυτό που εξισορροπείται, γι' αυτό έχετε καλύτερα στοιχεία. Έχει ενδιαφέρον. Παλιά να θυμάστε, οι κόπανοι, εκεί υπάρχουν εδώ, θεωρούσαν ότι τα χωράφια που είναι κοντά στη θάλασσα είναι χάλια. Άρα πάνω κάτω τα έδιναν στους πρόσφυγες. Και γέλατα, γιατί δεν λέω μετά τη συνέχεια, γιατί βέβαια μετά είναι του τύπου αστάκευση. Σύντομα ότι όταν βγαίνει και ο τουρισμός ταυτόχρονα με αυτό, αυτά που είναι κοντά στη θάλασσα είναι βέβαια τα χωράφια που είναι τα πιο χάλια όπως καταλαβαίνει. Αλλά ο άλλος που είναι πίσω από τα ξενοδοχεία νιώθει ότι έχει κάνει και μεγάλο. Λοιπόν, για τα αμπέλια και για τις ελιές, εγώ είπα για τις πατάτες, για τα αμπέλια στο ένα στρέμμα βάζουμε για 400 ρίζες 150 κιλά. Άρα να θυμάστε πάνω κάτω ότι είμαστε στα 380 γραμμάρια. Και για τις ελιές, οι ελιές είναι μεγάλε. Ναι. Έχουν μια απορία εδώ τα παιδιά. Ναι. Κατά πόσο βάζοντας ζεόλιθο μπορούν να χρησιμοποιήσουν και πάλι. Να κάνουν και πάλι στο φύλλο. Ήταν η απορία των παιδιών, αλλά. Είναι...
Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, άμα είμαστε σε όξινη γη, ή αν είμαστε συγκεκριμένοι, το βάζουμε κλασικά λίπασμα, βάζοντας ζεόλιθο, μπορείς να κάνεις εξοικονόμηση 70% του λιπάσματος. Όχι μηδέν, αυτό είναι βλακεία, γιατί το ζεόλιθος δεν δίνει τίποτα. Άρα, άμα χρειάζεται το φυτό σας λίπασμα, γιατί η γη σας έχει, δηλαδή θα σας έχει πει ο υγειοπόνος, η γη σου έχει μερικά πράγματα που δεν τα έχει. Αυτά δεν θα εμφανιστούν. Το θέμα είναι ότι βάζοντας τον ζεόλιθο πριν, και εδώ είναι, έχει ενδιαφέρον η διαφορά του πριν και μετά. Δίνω ένα παράδειγμα για να βοηθήσει και τα παιδιά στην απορία του. Βάζω ένα χωράφι Α που δεν έχει ζεόλιθο και ένα χωράφι Β που έχει ζεόλιθο. Βάζω λίπασμα και στα δύο κανονικά. Το ίδιο. Και βρέχει. Βρέχει κατάρρια. Είναι πάρα πολύ απλό. Το χωράφι που δεν έχει ζεόλιθο, το λίπασμα έχει φύγει κάτω από το ριζικό σύστημα. Κατά συνέπεια, ο αγρότης που έχει μια εμπειρία θα πει πριν να ξαναβάλω. Το βλέπει τα φυτά. Το χωράφι που έχει ζεόλιθο, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο ζεόλιθος, επειδή είναι πολύ υγρασία, θα απορροφήσει την υγρασία μαζί με το λίπασμα. Η βροχή θα συνεχίζει να διαπερνάει το χωράφι, μετά στεγνώνει και ξαναδίνει το λίπασμα. Άρα, όσο αφορά το λίπασμα, να ξέρετε ότι βέβαια μπορεί να το βάλετε, γιατί σε όλα τα λιπάσματα, κανονικά εσείς έχετε λιπάσματα εδώ να τους δείχνετε, θα δείτε ότι στα λιπάσματα που είναι βραδέας χρήσης, δηλαδή με επιβράδυνση, έχει ζεόλιθο. Άρα είναι κρίμα, γιατί το ξέρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι άνθρωποι, αλλά είναι επειδή χρησιμοποιούν μόνο μία ιδιότητα, ότι είναι υδρόφιλος. Ο ζεόλιθος έχει αυτή την ιδιότητα. Απορροφάει εύκολα το νερό και το βγάζει αργά. Αυτή η διαφορά είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θέλει να πει ότι όταν θα πετάξω λίπασμα στο χωράφι και θέλω αυτό το λίπασμα να κρατάει για πολλές μέρες, άμα πετάξω κατευθείαν λίπασμα θα κάνω ένα πικ και μετά μηδέν, κατεβαίνει έτσι. Άμα βάλω ζεόλιθο θα κάνει αυτό. Και μετά θα κατεβεί όταν δεν έχει πια λίπασμα. Αυτό για την ερώτηση. Άμα έχετε άλλες ερωτήσεις, το λέμε στο ενδιάμεσο. Άρα, εδώ είναι για την απορροφητικότητα, θα μιλήσουμε τώρα πιο πολύ για αυτούς που ξέρουν τεχνικά θέματα. Ο ζεόλιθος είναι τόσο απορροφητικός που για τα καράβια LNG, δηλαδή αυτά που μεταφέρουν το φυσικό αέριο, υγροποιημένο, στην πραγματικότητα το φυσικό αέριο έχει πάνω τη υγρασία. Άρα για να καταλάβετε την αποτελεσματικότητά του, περνάμε το φυσικό αέριο από φίλτρα από ζεόλιθο, απορροφάει το νερό, και μετά το κατεβάζουμε στο σημείο 162 βαθμούς. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για εσάς στη γεωπονία, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη γεωπονία. Και εννοώ αυτό. Αν όλες οι εταιρείες του κόσμου αφαιρούν την υγρασία του φυσικού αερίου με ζεόλιθο, είναι μάλλον ότι είναι αποτελεσματικό. Άρα φανταστείτε για εσάς. Δηλαδή, όταν έχετε ένα χωράφι που έχει μεγάλη υγρασία, και θέλετε να εξισορροπίζετε, βάζοντας τον ζεόλιθο θα απορροφάει και θα έχετε λιγότερο. Όταν έχετε ένα χωράφι που έχει ξηρασία, θα μου πείτε τότε θα το αποξηράνει. Όχι. Γιατί όταν θα βάλετε το νερό, θα απορροφίζει το νερό και θα το δίνει αργά. Άρα θα επιτρέπει, είναι σαν να βάζετε, ας πούμε, τώρα μην το πάρετε στραβά όσοι το κάνουν ή έχουν γονείς που το κάνουν. Όσοι πετάνε νερό από πάνω, είναι κόπανη. Αλλά δεν πειράζει, γιατί πάνω κάτω στην Ελλάδα και στην Κύπρο λένε ότι έχουμε αρκετό νερό, δεν μας πειράζει. Άμα αυτό το κάνατε σε μια περιοχή που οι θερμοκρασίες ήταν ακόμα πιο ψηλές, θα πετύχετε σχεδόν το 90% το νερό θα πήγαινε απλώς στον. Άρα σιγά σιγά τι κάναμε, και αυτό είναι τα ωφέλη της γεωπονίας, από τα μεγάλα που πετάμε πάνω το νερό, σιγά σιγά τα κατεβάσαμε και μετά τα κάναμε και έτσι. Τα μπέκ τώρα τα βάζουμε έτσι και μετά σιγά σιγά καταλάβαμε ότι συμφέρει τα μπέκ, αν μπορούμε, να είναι ενσωματωμένα μέσα στη γη. Άρα οι σταγόνες, ποιο είναι το όφελος? Το όφελος είναι ότι ποτίζεις καλύτερα με λιγότερο νερό. Άμα το σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται, είναι πρώτα πετούσατε πολύ νερό, μετά πετάτε λιγότερο νερό, μετά πετάτε σταγόνες, απλώς αυτό κάνει κάτι το ομοιόμορφο. Και τώρα φανταστείτε λοιπόν ότι ο ζεόλιθος είναι
δισεκατομμύρια μπεκάκια που βγάζουν νερό. Άρα όταν το σπάζετε και το βάζετε σε πούδρα και το ανακατεύετε με τη γη, όταν θα πετάξετε εσείς το νερό σαν βόδι, γενικό, θα το απορροφήσει και μετά θα το ξαναστείλει το καθένα. Αυτό λοιπόν θα μας δώσει μια πολύ καλή κατανομή του νερού στη γη και γι' αυτό θα έχουμε μεγαλύτερη απόδοση. Ο ζεόλιθος μοιάζει με αυτό, άμα το βλέπετε σε πολύ ισχυρό μικροσκόπιο. Άρα έχετε μικρές οπές και μεγάλες οπές, σαν ένα δίκτυο. Και σας επιτρέπει, ανάλογα με τα μεγέθη των μολύων, να τα εγκλωβίζει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πολύ χειροπιαστό σε άλλον τομέα, αλλά το ξέρετε αυτό. Κάθε φορά που πάτε στο βενζινάδικο, η βενζίνη που είναι ακριβή είναι αυτή. Η φτηνή είναι αυτή. Η διαφορά των δύο ποια είναι. Είναι ότι τα μόρια που είναι εδώ παραφήνε σαλκάνια, άρα έχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο, όταν περνάνε από έναν ζεόλιθο ο οποίος είναι συνθετικός, εδώ είναι όξινος αυτός ο ζεόλιθος, γίνεται μια κατάλυση και μετατρέπονται σε αλκάνια τα οποία είναι αρωματικά με υψηλότερο δίκτυο κτανίων. Άρα όταν εσείς σας λέει, ας πούμε, power και του λέτε γιατί είναι power, να κάνετε αυτή την ερώτηση, να το συνεχίσετε ως το τέλος, θα δείτε ότι δεν ξέρετε. Η πύλη είναι καλή, ας πούμε. Είναι καλή, είναι καλή, δεν αρέσει. Εσείς όμως θα του πείτε γιατί έχει υψηλότερο δίκτυο κτανίων. Τι κάνατε. Στην πραγματικότητα το πέρασε από ένα φίλτρο από ζεόλιθο. Άρα εδώ έχει και χειροπιαστά παραδείγματα από άλλους τομείς που χρησιμοποιούμε. Τώρα στα δικά μας εδώ, όλα αυτά εδώ θα τα αφήσουμε. Σχολείο, εντάξει. Άρα μην ανησυχείτε, δεν τα διαβάζουμε όλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πείραμα που είναι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μπορεί να το κάνετε πολύ εύκολα. Άρα είναι αγγουριές, στις οποίες έχουμε βάλει ακριβώς την ίδια γη, τις ίδιες ποσότητες, απλώς η διαφορά πηγαίνουμε από το 0, 5, 10, 15, 20% ζεόλιθο. Θέλω να το καταλάβετε αυτό πόσο παράξενο είναι. Όταν λέτε σε έναν αγρότη, εκεί που έχεις γη θα βάλει πέτρες και θα είναι καλύτερο, θα σας πει είσαι τρελός. Άρα, θέλω να το δείτε. Άρα εδώ είναι με, κοιτάξτε το ριζικό σύστημα, κοιτάξτε κάθε φορά την πυκνότητα και τις ρίζες. 5%, αυτό είναι 10, 15, 20 και 0. Εδώ ας πούμε απαντάει στην ερώτησή σου προηγουμένως, ότι παίρνουμε ακριβώς το ίδιο φυτό, ίδια ποικιλία, ίδια ηλικία και κοιτάζουμε με την ίδια γη, με το ίδιο πόδισμα, ίδιο λίπασμα, όλα τα ίδια, εκτός από το ζεόλιθο που έχουμε αλλάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πείραμα που έκανε ο Γιώργος, ένας μαθητής μου. Άρα βλέπετε το πείραμα έγινε τότε, πριν ένα χρόνο. Έχει πάρει, εγώ σας συστήνω να κάνετε αυτό το πράγμα που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Άρα εδώ είναι η κανονική γη, που είναι πάρει από τα κοκκινοχώρια δεσμών. Αυτή εδώ η γη έχει 20% ζεόλιθο και είναι ανάμειξη. Άρα 20% είναι το 1 πέμπτο. Βγάζεις το 1 πέμπτο της γης, βάζεις πέτρες. Βάζουμε λοιπόν, η σπόρη είναι παραδοσιακή, επειδή κοιτάζετε και ειδικά βιολογική, αυτή είναι παραδοσιακή. Συχνά ξέρετε, σας στέλνει παραδοσιακή σπόρη, δεν είναι ανθεκτική, δεν είναι καλή κτλ. Βάλετε πρώτα ζεόλιθο, κάντε τα ίδια και θα δείτε πώς είναι. Άρα εδώ είμαστε με μελιτζάνες και ντομάτες, το κλείνουμε, φαινόμενο θερμοκηπίου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από 49 μέρες. Άρα χωρίς ζεόλιθο, με ζεόλιθο. Αυτό μπορεί να μην σας εντυπωσιάζει πάρα πολύ, αλλά νομίζω αυτό είναι πιο εύκολο. Το πείραμα το σταματάμε στις 49 μέρες για ένα πολύ απλό, εδώ πρέπει να κάνουμε μεταφύτευση, γιατί έχει την γκάλη. Άρα λοιπόν, άμα καταλάβετε ότι βάζοντας απλώς ζεόλιθο, έχετε καταφέρει να έχετε αυτό το ριζικό σύστημα, ενώ είχατε αυτό, και δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα άλλο, και μετά θα αναρωτιέστε γιατί δεν έχετε βάλει ζεόλιθο εδώ και καιρό. Ωραία, για τις φραουλιές, και αυτό είναι ένα ωραίο πείραμα, τα πειράματα που γίνονται σε γλάστρες είναι πιο σύντομα βέβαια και σε επίπεδο εργαστηρίου ή για εσάς φαίνονται αμέσως. Εγώ σας συστήνω να πάρετε γλάστρες που έχουν διαφάνεια. Ή ακόμα πιο καλά, γλάστρες οι οποίες είναι σχεδόν μακρουλές,
Έτσι μπορείτε να δείτε κατευθείαν η φωτογραφία το ριζικό σύστημα και όχι μόνο το, γιατί εδώ βλέπουμε μόνο το εξωτερικό. Αλλά θα δείτε ότι η κατανομή είναι εύκολη. Εδώ λοιπόν με φραουλιές βλέπετε πάλι τη διαφορά και το ριζικό σύστημα. Οι εξηγήσεις τώρα σε επίπεδο πιο επιστημονικό. Άρα τώρα είμαστε, πριν ήμασταν πιο κοντά στον αγρότη, τώρα είμαστε πιο κοντά στον γεωπόνο. Ο γεωπόνος είναι να καταλάβει γιατί λειτουργεί αυτό, ότι φαίνονται οι ρίζες, φαίνονται. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε πράγματα που είναι πάνω από υγρά απόβλητα. Τα βάζουμε πάνω σε αυτή τη συσκευή που περιστρέφεται. Βάζουμε ένα μαγνητάκι για να ανακατεύει συνεχώς, γιατί ο ζεόλιθος κάθεται. Βάζουμε ζεόλιθο και μετά από αυτή τη διαδικασία, αυτό το αποτέλεσμα γίνεται αυτό. Ο ζεόλιθος έχει απορροφήσει όλες τις χρωστικές ουσίες και τα τοξικά στοιχεία. Άρα αυτό εδώ βρωμάει, αυτό δεν μυρίζει. Εντάξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα μιλήσουμε για βιολογικό καθαρισμό. Στον βιολογικό καθαρισμό, το λέω τώρα και για αυτούς που ασχολούνται και με τα θέματα τα τοπικά, είναι πάρα πολύ απλό. Βάζουμε ένα βιολογικό καθαρισμό και μερικές φορές βρωμάει. Okay. Στην πραγματικότητα, άμα στον βιολογικό καθαρισμό βάζαμε και ζεόλιθο, ο ζεόλιθος απορροφάει τις οσμές. Επειδή απορροφάει τα βαρέα μέταλλα, είναι ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνουν ακόμα και οι βιολόγοι και είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε το πείραμα μπροστά τους. Όταν βάζετε, ας πούμε, μύκητες, βακτηρίδια, κάτι για να απορροφήσουν ένα πράγμα που είναι μια σαβούρα, για να το διαλύσουν. Το θέμα είναι ότι αν αυτή η σαβούρα έχει βαρέα μέταλλα, υπάρχουν δύο πράγματα. Ή ο οργανισμός το τρώει και μετά πεθαίνει και τα βαρέα μέταλλα είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο, ή δεν το τρώει και το έχει αφήσει. Άρα, ακόμα και σε βιολογικό καθαρισμό, δεν βγάζουμε ποτέ τα βαρέα μέταλλα με έναν τρόπο οργανικό. Γιατί το ζώο, θέλετε, θα έχει πεθάνει. Εδώ λοιπόν έχετε όλους τους τρόπους καθαρισμού βιολογικού, χωρίς να έχετε τοξικά και χωρίς να έχετε βέβαια βαρέα μέταλλα και ελεύθερες ρίζες. Εδώ είναι αστικά λίμματα. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για ένα χωριό που μερικές φορές βάζουμε κάτι να καθαρίσουμε. Το ξέρετε όλοι σας, πάνω κάτω, πίνετε νερό με χλωρίνη. Το ξέρετε. Γιατί είμαστε κόπανοι. Γιατί η ιδέα ποια είναι, είναι ότι επειδή θέλουμε να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα, ξοδεύουμε λεφτά να βάζουμε χλωρίνη. Άρα να ξέρετε ότι άμα δεν θέλετε να πιείτε νερό με χλωρίνη, πρέπει να κρατάτε τα μπουκάλια σας ανοιχτά. Όλα τα μπουκάλια που είναι κλειστά και τα βάζετε στο ψυγείο, έχουν κρατήσει τη χλωρίνη μέσα. Το χλώριο μπαίνει μέσα. Μένει. Όταν στο ψυγείο αφήνετε τα μπουκάλια σας ανοιχτά, τότε φεύγει το χλώριο. Ωραία. Που σημαίνει πρακτικά, ελπίζω να καταλαβαίνω ότι μετά από κάποια περίοδο, το χλώριο δεν προστατεύει υποτίθεται από τους από τα μικρόβια που ήταν. Αν είχατε βάλει ζώο, δεν θα το έχετε καθόλου. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και με λάσπη βιομηχανική ζώνη που εδώ σα αποδεικνύει πόσο μπορεί να καθαρίσει ο ζεόλιθο. Έχουν οικιακά φίλτρα με ζεόλιθο. Ναι. Οικιακά φίλτρα έχουμε για νερό. Ο ζεόλιθο είναι πιο αποτελεσματικό από τον ενεργό άνθρακα. Και σε αυτό μπορεί να κάνετε πειράματα εδώ. Να βάλετε ένα φίλτρο, το φτιάχνετε εσεί. Βάζετε ενεργό άνθρακα και βάζετε ζεόλιθο. Και βλέπετε πόσο καθαρό είναι το νερό που βγαίνει. Το νερό που βγαίνει μπορείτε εσείς τεχνητά να βάλετε ένα νερό το οποίο το έχετε χαλάσει. Δηλαδή, ας πούμε, έχετε βάλει μια σταγόνα βουλιά. Άρα, σε πρακτικό επίπεδο. Και λίπατο να βάλω, πάει να το κατακρατήσει, έτσι. Όχι. Δεν θα το απορροφήσει, ας πούμε, σε πρώτη φάση. Μετά θα το ξαναδώσει. Ναι, αλλά αν ας πούμε βάλουμε ένα φίλτρο, περάσουμε απλά ένα νερό με λίπασμα και κατευθείαν το βγάλω εδώ, δεν θα είναι λιγότερη η αλαβότητα. Ναι, θα είναι λιγότερο, αλλά το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι η ιδέα είναι ότι για το λίπασμα θα το ξαναδώσει σιγά σιγά. Άρα, άμα το αφήσει, ας πούμε, εσύ για μήνες, θα το ξαναδεί. Λοιπόν, εδώ έχουμε 4 μεγέθη, άρα τα έχετε δει. Εδώ έχουμε το 0,15, αυτό είναι για το ξέκασμα.
Αυτό είναι για όλα. Άρα μην σας ακούσω αν κάνετε ερωτήσεις σε ποιο τομέα είναι. Είναι για όλα τα ψεκάσματα, είναι μόνο το 0,15. Θα εξηγήσω μετά σε παραδείγματα. Το 0,8 είναι για μικρά φυτά. Άρα είναι πιο πολύ aloe vera, κοτσιμπέρι και τέτοια φυτά. Το 0,8-2,5 είναι για αμπέλια. Αυτό το μέγεθος, όχι τα αμπέλια αυτοκριστικά. Και εδώ το 2,5-5 είναι για κορμό. Άρα αυτά που έχετε εδώ που είδατε είναι από τις τρεις, αυτή, αυτή και αυτή. Ο ζόλιθος σε πολιτικό μικροσκόπιο φαίνεται έτσι. Το πινακοειδές ζόλιθο του τύπου Ιρλανδίτη το έχει ξεκάθαρα. Και εδώ είμαστε στα 20 μίκρα και βλέπετε πώς λειτουργεί ο ζόλιθος σε αυτά τα μεγέθη. Για να καθαρίσετε λίμνη, εδώ είναι πάλι το ίδιο η εφαρμογή που λέγαμε προηγουμένως για το σπίτι, στα 50 μίκρα την καθαρίζει από τα κιανοβακτήρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια και για τους αγρότες, γιατί όταν βάζουμε νερό το οποίο έχει μείνει στάσιμο και το πετάμε μετά στα φυτά, είναι γεμάτο κιανοβακτήρια. Ωραία, αυτό είναι ένα παράδειγμα χειροπιαστό για τον καθαρισμό. Αυτό το παιδί βάζει μπογιά και μετά βάζει γεωργικό ζεόρυθο, καθαρίζει, το αφήνει, κάθεται και μετά το φιλτράρεται και σας δίνει αυτό. Άρα και εφαρμογές τώρα πρακτικές. Εδώ θα είμαστε σε κερασιές. Κερασιές, αυτές οι κερασιές, εδώ. Πόσο χρονών είναι? Αυτές είναι 3 χρονών. Ναι, 3 χρονών και είναι μόνο με ζεόρυθο και μόνο με κοτσουλιά κοτόπουλα. Τώρα θα σας δείξω, εδώ είναι η κερασιά που είναι στο διπλανό χωράφι χωρίς ζεόρυθο. Καστελόρε ζουν με σπεροειδή. Είναι πάρα πολύ στεγνό το έδαφος, άρα το βάλαμε σε δέντρα του Δήμου για να είμαστε σίγουροι ότι κανένας δεν θα κάνει απολύτως τίποτα εκτός από το Θεό. Και το βάζουμε, βλέπετε, άρα να το δείξουμε λίγο χαρακτηριστικά, τον ζεόλιθο τον βάζουμε έως τα 50 εκατοστά από τον κορμό. 50 εκατοστά από τον κορμό γύρω γύρω. Άρα πώς το βάζουμε στα 15-20 εκατοστά και είναι αυτό που ονομάζω εγώ χαλασμένος μπακλαβάς. Σκάβεται, ζεόλιθο, ανακατεύεται, ξανά ζεόλιθο, ανακατεύεται, ξανά ζεόλιθο, ανακατεύεται. Το κάνετε έτσι και να έχετε μια κατανομή. Αυτό το λέτε βέβαια όταν έχουμε φυτά. Για να ενσωματωθεί. Ναι, για να ενσωματωθεί. Καλά, να το τσαπίσουμε, ας πούμε. Με τσάπα το κάνω αυτό. Α, επειδή πρέπει να συγκρώσει. Όχι, την ώρα που κάνει την τσάπα, μετά το πετά. Το ανακατεύει. Μετά ξαναπετά. Αξίνα, τσάπα. Το τέλος πρέπει να έχουμε αυτή τη διαδικασία. Άρα εδώ μας έστειλε να φωτογραφίσει τα παιδιά μετά από μήνες πως είναι τα φυτά με ζεόρυθο. Για το γαζόν είναι το ίδιο. Άρα ο ζεόρυθος μας επιτρέπει, τώρα έχουν γίνει εφαρμογές τουλάχιστον στην Ελλάδα σε 7 στάδια από τα γήπεδα. Άρα πάρα πολύ σημαντικό για να το πούμε απλά. Το γήπεδο έχει ένα πρόβλημα τεχνικό. Είναι μια μεγάλη επιφάνεια και πολύ μικρό. Άρα είναι ότι πρέπει να ξεραίνεται. Κατά συνέπεια ξοδεύουμε πάρα πολύ νερό. Άρα άμα βάλετε ζεόλιθο έχετε βέβαια εξοικονόμηση νερού και εδώ το πετάμε ακριβώς όπως κάνουμε για τη λίπανση, είναι το τρακτεράκι και το πετάει έτσι περιστροφικά και έχουμε αυτά. Στους οριζόνες, εδώ είναι ρύζι, εδώ είναι με ζεόλιθο χωρίς ζεόλιθο. Η διαφορά είναι αυτό. Άρα για την ερώτησή σου για το χώμα, άρα εδώ μιλάμε ίδιο χώμα, ίδια περιοχή, ίδιο πότισμα και η ίδια ποικιλία. Είναι η ιταλική αυτή η ποικιλία το ρύζι, αυτό είναι η περιοχή γέφυρα στη Μακεδονία. Λοιπόν, αυτό το ρύζι από τη μία πλευρά είναι καταπράσινο στις μύτες, από την άλλη είναι ήδη κίτρινο στις μύτες. Αυτό το πετυχαίνεται με 100 κιλά το στρέμμα. Αυτά είναι τα καταλέτα. Και βλέπετε τώρα το πράσινο αυτό, προέρχεται από την ύπαρξη και τα κενοβακτήρια. Γι' αυτό αυτό το νερό βρωμάει.
Αλλά είναι μερικοί που βάζουν νερό στα φυτά του που βρωμάει ήδη. Το νερό που θα πάει. Στα λιμάνια. Για το ρύζι, καταλαβαίνετε, το ρύζι είναι τίγκα. Τώρα μετά για να πεις ότι δεν μυρίζει πρέπει να το αφήσεις. Όλες αυτές εδώ οι περιοχές, τώρα έχουν ζεόλιθο βέβαια. Εδώ είμαστε σε Μπαξέ, το βλέπετε πώς το κάνουμε. Αλλά δεν ξεπερνάμε, εδώ με τη φρέζα, δεν ξεπερνάμε τα 20 εκατοστά. Άμα δεν έχετε απολύτως τίποτα, σας συμφέρει να κάνετε με ζεόλιθο να βάλετε ένα όγκωμα στα 30 εκατοστά. Δηλαδή, τώρα που το ρογώνετε, το βάζετε με ζεόλιθο και μετά κοιτάζετε. Αυτό είναι όλες οι παρατηρήσεις εδώ, είναι επειδή υπάρχουν ήδη φυτά. Ο ζεόλιθος μπορεί να τον δοκιμάζετε. Για το ψέκασμα που σας έλεγα, άρα να θυμάστε, είναι 3.200 λίτρα. Άρα 1,5%. Άμα βάλετε περισσότερο, δεν πειράζει, αλλά είναι βλακεία, γιατί δίνετε περισσότερα λεφτά τζάμπα. Άμα βάλετε λιγότερο, δεν είναι προφυλαγμένα. Για το ψέκασμα στις ελιές, άμα βάλετε ζεόλιθο, δεν έχετε δάκο. Ούτε μαργαρόνι. Εντάξει, όχι 1%, 2% ποσοστό, 0% καθόλου. Άρα, εδώ λοιπόν σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό εδώ είναι ζεόλαδο. Το ζεόλαδο είναι ελαιόλαδο που έχει παραχτεί από ελιές που δεν είναι ποτιστικές, που είναι για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και έχουν μόνο ζεόλιθο. Εντάξει. Άρα για να καταλάβετε, αυτό εδώ είναι 250 ml. Αυτό πουλιέται 10 ευρώ. Εντάξει, όταν το ακούτε για πρώτη φορά, νομίζω ότι έχουν τιμή στο λίτρο. Άρα, εδώ το μία που είσαι όρθια, καλά. Ποιο λόγο προστατεύεται η γενιά από τον δάκο? Λοιπόν, όποιος ήταν ανοιχτή, δεν είναι ανοιχτό, είναι απλώς να το δούμε. Άρα, ο δάκος, συγκεκριμένα, εφόσον είναι η ερώτηση, αρχικά είχαμε παρατηρήσει κάτι πολύ απλό. Είχαμε παρατηρήσει ότι οι ελιές που είναι κοντά σε χωματόδρομους πηπτούνται λιγότερο από τον δάκο από ελιές που είναι καθαρές. Όχι καρσαρίου, άρα μετά σιγά σιγά τι κάναμε, πετούσαμε σκόνη και φυτά. Αρχικά βάζαμε άργυλο. Και το πρόβλημα, και εσύ ως γυναίκα το ξέρεις, είναι ότι αυτό βουλώνει τους σπόρους. Άρα η ιδέα τι ήταν, είναι μετά να πετάμε, άρα γιατί πετάμε με το νερό, είναι απλώς ότι ο ζεόλιθος είναι πάρα πολύ ελαφρύς, φέρε με εδώ τη σκόνη να δέξει να τα βγάλω. Άρα, το πετάμε με χρυσό, το πετάμε με το νερό για αυτόν τον λόγο. Ναι, το νερό το βάζουμε απλώς για να πάει να κολλήσει πάνω στα φυτά. Άρα, κολλάει λοιπόν, είναι διαφυλικό και κολλάει πάνω στον καρπό. Στην ελιά, ας πούμε, θα το κάνουμε όταν θα δέσει η ελιά. Για ποιο λόγο? Στην πραγματικότητα ο δάκος θέλει ζέστη και υγρασία. Γι' αυτό και στην Κύπρο έχουμε πάλι αυτό το πρόβλημα, γιατί όταν είμαστε κοντά στη θάλασσα είναι τέλειο. Ας πούμε γίνεται χειροκτονία με τον δάκο. Ο δάκος όταν θα δει ότι ο καρπός έχει μια επιφάνεια που του φαίνεται αφυτατωμένη, δεν βάζει πέρα τίποτα. Άρα στην ουσία κοροϊδεύουμε τον δάκο, γιατί επειδή του βάζουμε, πρέπει να είναι σκονισμένες οι ελιές, σου δείχνω εδώ. Άρα εδώ είναι οι ελιές της Λύκης, στην Πελοπόννησο, εντάξει, μιλάμε κοροναίοι. Και πρέπει εδώ να είναι έτσι οι ελιές στο τέλος της διαδικασίας. Αν οι ελιές σου είναι καθαρές, είναι ότι έχει καθίσει ο ζεόλιθος στην δεξαμενή. Αυτό εδώ έχουμε κάνει πολλές εφαρμογές και εδώ στην Κύπρο και σε πολλά μοναστήρια, γιατί τα μοναστήρια καταλαβαίνουν ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνει αμέσως ο αγρότης. Τώρα δεν ξέρεις αν πρέπει να χαμογελάσεις ή όχι. Είναι πολύ απλό. Όταν λες σε ένα μοναχό ότι άμα βάλεις ζεόλιθο και είναι σε βιοπή καλλιέργεια, θα το βάλεις εσύ 3 χρόνια και αυτό θα είναι για αιώνες. Δεν έχεις ανάγκη να του πεις τίποτα άλλο. Ωραία. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι εδώ για να προσφέρω. Αν μπορώ να προσφέρω σε κάτι στο μοναστήρι και είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω, άρα να ξέρετε ότι έχουμε βάλει ζεόλιθο και σε τάφους Αγίων. Εδώ συγκεκριμένα. Με το μοναστήρι. Γιατί, γιατί απορροφάει τις οσμές. Γιατί τι γίνεται. Στην πραγματικότητα μερικές φορές έχουν υγρασία. Άρα είναι λίγο δύσκολο
για τους πιστούς να είσαι σε έναν χώρο που μυρίζει λόγω υγρασία και να σου λένε εδώ είναι ο τάφος. Άρα έχουμε βάσει ζώδιο. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε και αυτό. Άρα μετά μπορώ να σας πω ένα κατεβατό από που έχουμε και στα κατεβατό. Ναι, μην μου πείτε αν ζητήσαμε άδεια. Ναι. Ωραία. Άρα, εδώ είμαστε στην Κέρκυρα. Άρα είναι ακριβώς το ίδιο με μικρές ελιές. Εδώ είμαστε σε Αμπέλια. Άρα στα Αμπέλια είναι 150 κιλά. Άρα, στο στρέμμα. Πόσο χρόνο είναι τα Αμπέλια εδώ? Είναι 3 μηνών. Κανονικά, στο κανονικό γεωπόρο του πέφτει η μαστέρα, ας πούμε, γιατί αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά αυτά έχουν, είναι τα πολύ μικρά, τα βάζουμε και την ώρα που τα βάζουμε, την ώρα που κάνουμε την τρύπα, εδώ βάζουμε τα 380 γραμμάρια σε πούδρα, το 0,8, μαζί με τη ρίζα, το βάζουμε εκεί πέρα. Αυτά έχουν φυτευτεί όλα έτσι. Άρα είναι εδώ μάλιστα αποκλειστικά, έχει μόνο και μόνο ζεόλυφο, δεν έχει μπει ούτε ένα γραμμάριο λιπάσματος, με πολύ απλό λόγο. Αυτά εδώ τα κτήματα είναι πολύ κορεσμένα, έχουν μπει λίπασμα για να μπουν για τουλάχιστον 100 χρόνια, ας πούμε. Φανταστείτε ότι πριν είχε και καπνά κτλ. Σε κάθε δέντρο, κανονικό, ας πούμε, μια λεμονιά, ας πούμε, πόσο μπορούν να βάλουν? Σε μια λεμονιά εννοείς αληθινή, 5. Στα εσπεροειδή είμαστε στα 5 κιλά. Το δέντρο. Το δέντρο. Η ρίζα. Και στην ελιά που είναι το μεγαλύτερο είμαστε στα 8. Και οι ελιές παίρνουν άλλα μήκες. Αυτό εδώ δεν είναι ασθένεια βέβαια, είναι ακριβώς μετά το ξέκασμα από το ζεόλεφο όπως πρέπει να είναι όταν βγάζουν τα φύλλα. Άρα εδώ για να καταλάβετε είμαστε στο τρίμηνο. Εγώ είμαι 1,87. Και εδώ είμαστε στο εξάμηνο. Στο εξάμηνο αυτό που τον ξάφνιασε είναι το εξής. Είναι ότι το αμπέλι ήταν τόσο δυνατό που έσπασε τα καλάμια στο πεντάμενο. Άρα, σε αυτή τη φωτογραφία, όπου βλέπετε διπλό, διότι το είχε σπάσει. Αυτό, να ξέρετε ένα άλλο πράγμα, το βλέπετε και το λέω, μιλάω στους καθηγητές, κανονικά, ένας κανονικός γεωπόνος, επενήσιος, σας λέει ότι την πρώτη χρονιά που θα βάλει τα αμπέλι, αυτό είναι μάλιστα ποικιλία γκρίμψου. Δεν θα πάρετε σόδια. Με το ζωή του παίρνει τη σούπα. Αυτό εντελώ τυχαία στον αγρότη το πιάνει με την πρώτη. Συγγνώμη, το ψέγγλο μετά στα φύλλα του αμπελιού, τι βοηθάει εδώ? Όχι. Εδώ δεν ήταν στο σταφύλλο, εδώ ήταν πρώτα στην ενσωμάτωση. Ναι, αλλά δεν είναι όμως ένα φύλλο ψεκαλυμμένο. Ναι, αυτό βοηθάει για διάφορε ασθένειε που μπορεί να έχει το φυτό. Α, έτσι. Γι' αυτό. Έχουμε πάνω τα δύο πράγματα. Στι ασθένειε, με ποιον τρόπο βοηθάει? Για τα έντομα, το καταλαβαίνω, ας πούμε. Για τα έντομα υπάρχει, αλλά λειτουργεί και με κυτοκτόνα. Άρα έχει την ενσωμάτωση πάντοτε, γιατί μερικέ φορέ δεν το πιάνουν όλοι. Πρέπει η ενσωμάτωση και το διαφυλικό. Το διαφυλικό, τα έξοδα παιδιά είναι μηδαμινά. Γιατί μιλάμε τώρα για 3 κιλά τα 200 λίτρα και για να καταλάβετε με αυτό κάνετε ας πούμε 40 ελιές. Άρα 3 κιλά. Αν μας σκεφτείτε λοιπόν ότι είμαστε στον τόνο 300 ευρώ και μιλάτε για 3 κιλά, μιλάμε μπορείτε να βάλετε... Άρα είναι απαράδεκτο να μην το δοκιμάζω τουλάχιστον αυτό και το βλέπετε εδώ πως είναι η παραγωγή. Εδώ είναι πότε πήγαμε και πότε ξαναπήγαμε. Για τα μήλα, επειδή ρωτάς και για ποια ασθένεια, εδώ για τα μήλα είναι ακόμα πιο συγκεκριμένο, είναι αυτή η ασθένεια που έχουμε από το λιώκαμα, που έχετε τοπικά στο μήλο, έχετε κουκίδες καφέ, το οποίο δεν είναι πια εμπορεύσιμο. Άρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι, αυτό μπορεί να το δείτε και στο διαδίκτυο που μιλάμε μαζί του, έβαλε ζεόλυφο παντού, σε ψέκασμα, και αυτές εδώ οι μηλιές είναι όλες ψεκασμένες. Αυτό τότε δεν ήξερε ότι ενσωματώνουμε κιόλα. Έκανε μόνο το ψέκασμα. Και τι είδε? Είδε αύξηση παραγωγή χωρί κανένα ελάττωμα. Δηλαδή να μην έχει πια αυτή την ασθένεια. Και να ξέρετε τώρα ότι η παραγωγή από μήλα. Τώρα βέβαια στην Κύπρο δεν ξέρω τι έχετε. Ναι, είναι γελάκι φορά από μήλα. Άρα στην Ελλάδα πάνω οι παραγωγοί βάζουν ζεόλυθο και μέσα στο ψυγείο. Ναι. Γιατί έχουμε πολλά προβλήματα, έχουμε πολλά μήλα που σαπίζουν μετά.
θα έχει μαζί. Ενδεχομένως πέραν από το φάκελο του Πρεστιλένιου. Ναι. Άρα, η ιδέα μου είναι ακριβώς. Ψέκασμα στα πυλαγμία που μιλάμε εδώ πέρα. Το ψέκασμα ούτως ή άλλως, πόσο κρατέως δόλου θα το κάνεις μόνο μία φορά. Μία σεζόν, ας πούμε. Ναι. Είναι μόνο αν έχει έντονη βροχή, σου το έχει ξεπλύνει. Τότε θα ξαναβάλεις. Απλώς να θυμάστε αυτό για το ψυγείο, που είναι πάλι ένα πείραμα για όσους ακούσατε θα πάρουν σε όρυθο. Στο ψυγείο σας, άμα είναι το παραδοσιακό ψυγείο, έχετε υγρασία. Και ως μέσα. Το λέω τώρα και πολλές γυναίκες. Τα παιδιά δεν ασχολούν ακόμα, απλώς το ανοίγουν και το πρόβλημα. Άμα βάλετε μια κούπα έτσι, ζεόλιθο μέσα, δεν θα έχετε πια υγρασία και δεν θα έχετε ως μέσα. Και όσο το κάνετε την ανακύκλωση, μετά από ένα τρίμηνο το βγάζετε, το αφήνετε στον ήλιο, εξατμίζετε όλο και το ξαναβάζετε. Θα δείτε ότι θα ξοδεύετε λιγότερο ρεύμα. Αυτό έχει σχέση με τη θερμοδυναμική, γιατί όταν έχει υγρασία ένα ψυγείο, ξοδεύει περισσότερο ρεύμα για να κατεβάσει τη θερμοκρασία. Γι' αυτό τα θέλουμε στεγνά. Γι' αυτό σου λέει, κλείστε καλά την πόρτα, να μην μπαίνει κλπ. Ωραία, οι ελιές εδώ που είπαμε, άρα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Τα έχετε εδώ πάρει να δεις και την ανάλυση που δείχνετε στα παιδιά. Για να δούμε και τα θέματα της οξύτητας. Έχετε κάνει ήδη οξύτητα... Όχι. 230... Όχι, εντάξει. Τέλος πάντων, πιο μετά. Γιατί έχετε το K270 και το K232 που είναι ρηκτική. Και βέβαια το θέμα της οξύτητας που εδώ είμαστε στο 023. Αυτό είναι για το ultra premium. Θα πρέπει να το ξέρετε σιγά σιγά, να ξέρετε ότι θα περάσουμε από το έξτρα παρθένο που είναι στο 08, θα περάσουμε στο ultra premium. Και πρέπει να ξέρετε ότι με τον ζεόλιθο σας βοηθάει, γιατί όταν έχετε αυξημένη οξύτητα, προέρχεται από το γεγονός ότι έχετε δάκο. Ο δάκος έχει πρωτεΐνες, κάνετε ανάμειξη και στην πραγματικότητα να το ξέρετε, όταν νομίζετε ότι πίνετε ελαιόλαδο, είναι εμπλουτισμένο. Να το πούμε έτσι. Άρα, άμα βλέπετε κάτι οξύτητες λίγο θεαματικές, είναι πάρα πολύ εμπλουτισμένο και πίνετε λιγότερο ελαιόλαδο από ό,τι νομίζετε. Άρα, τώρα το ultra premium standard θέλει να περάσει στο 0,3. Άρα, έχει ενδιαφέρον ότι έχω πάει και σε περιοχές που έχουν πολύ ελαιόλαδο, πάνω κάτω όταν τους το λέτε για πρώτη φορά, σας γράφουν. Και μετά τους θυμίζετε την εποχή που δεν υπήρχε το έξτρα παρθένο. Και υπήρχε μόνο το παρθένο. Και τότε θυμούνται ότι μετά έκαναν ό,τι μπορούσαν να περάσουν κάτω από το 08. Γιατί ένα λάδι που είναι πάνω ή κάτω από το 08 είναι εντελώς διαφορετική τιμή του. Τώρα με το ultra premium θα περάσουμε στο 03. Άρα είναι μερικοί που μπορούν να το κάνουν και μπορεί να βοηθηθούν από τον ζεόλιθο. Εδώ βλέπετε ζεόλιθο εφαρμογή στη γεωργία για τις οσμές. Το άλογο τώρα τρώει ζεόλιθο. Άρα όσους γελούν το άλογο που τρώει ζεόλιθο είναι πιο έξυπνο από εμάς. Ξέρετε τώρα εμείς αγοράζουμε τις οδοντόπασες που έχουν ζεόλιθο. Άρα ένα άλλο πράγμα πολύ σημαντικό, εδώ το βλέπετε, πετάμε ζεόλιθο πάνω στην κοπριά, αφήνουμε το άλογο να περπατάει και η ανάμειξη της κοπριάς με τον ζεόλιθο μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοπριά χωρίς να την έχουμε να σβήσει. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στις φάρμες. Εδώ μιλάμε για χρόνους αποθήκευσης και μεγέθη που μερικές φορές, θα ξέρετε, είναι και υπερηκτικά, λόγω μεθανία. Άρα, είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό λύνεται με τον ζεόλιθο και να ξέρετε ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν. Δεν θυμάμαι, εδώ είναι κατσίγαρο. Κατσίγαρο, σας λέει κάτι, την ελιά. Ο γιος μου. Τα απόβλητα από την ελιά όταν κάνετε λάδι. Πώς τα λέτε εδώ. Όχι, όχι, όχι. Όχι, το υγρό, το υγρό. Όταν είμαστε τριφασικό, διφασικό. Τέλος πάντων, το υγρό αυτό που μυρίζει και το πετάμε και είναι πολύ οξύ, αυτό άμα το ανακατέψετε με ζεόλιθο, άρα 500 τόνους απόβλητα, θα το πούμε απόβλητα να συμφωνήσουμε όλοι. 3 τόνους ασβέστη, γεωργικό, και 3 τόνους ζεόλιθο. Και έχετε μετά ένα προϊόν που μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και σαν λίπατο. Ενώ οι άλλοι προσπαθούν να το πετάξουν σημαντικά. Εδώ είναι η άλλο εβέλα. Κανονικά μερικοί από εσάς
Γιώργο είναι εδώ, τα παιδιά που έχουν βάλει. Όχι. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, ναι, ωραία. Ο Ανδρέας το έχει ζήσει βιωματικά. Άρα εδώ είναι που θα βάλουμε στην aloe vera, που εδώ θα χρησιμοποιήσουμε όλη την τέχνη του τύπου, το ποτιστικό με τη σταγόνα που είναι δίπλα και δεν είναι σαν πετάς έτσι. Πολύ εύκολο πείραμα, κλαδί από βασιλικό χωρίς ζεόλιθο με ζεόλιθο. Εντάξει, άρα αυτό μπορεί να το δείτε σε 20 μέρες τη διαφορά. Μπορεί να θέλετε να ριζώσετε. Εφαρμογές τώρα στην Κύπρο, σε διάφορα δέντρα. Εδώ είμαστε στην Κοκκινοτριμηθιά, Παλιομέτωπο κτλ. Άρα, για τις γλάστρες να θυμάστε ένα 10%, δηλαδή 1 κιλό ζεόλιθο, 10 κιλά γης. Το ανακατεύετε έτσι και το βάζετε έτσι. Δεν βάζετε τον ζεόλιθο μόνο στην επιφάνεια. Αυτό είναι μεγάλη βλακία. Γιατί τι θα κάνει αποφυδάτωση της επιφάνειας και θα κάνει απολύτως τίποτα από κάτω. Για διάφορα φυτά, εδώ είναι για πορτοκαλιές τα 5 κιλά. Για τα καναρίνια και τα διάφορα ζώα που έχετε, να ξέρετε, όσοι έχουν γάτες, σκυλιά και έχουν ας πούμε άμμο, δεν είναι άμμος, είναι ζεόλιθος. Το ζεόλιθος απορροφά, δίνει υγρασία και την οσμή και αυτό είναι χρήσιμο. Αυτά τα σαλιγκάρια τους δίνουμε ζεόλιθος. Άρα πόσο δίνουμε στα ζώα, 2% από την ξηρή τροφή. Το δίνουμε αυτό και στις αγελάδες, είναι πολύ σημαντική εδώ η διαφορά, έχουμε κάνει εφαρμογές και στην Κύπρο, είναι συν 17% γάλα. Όταν το βάζετε τα πειράματα που έχουν γίνει με τις κροβατίνες, είναι το τυρί, στο τυρί είναι πολύ εύκολο γιατί αυτός που μαζεύει το γάλα, κάνει αναλύσεις κάθε φορά που το παίρνει, γιατί παίρνει από πολλούς. Άρα εδώ μπορούμε να δούμε τη διαφορά, ας πούμε, σε μία μονάδα που έχουμε 1 εκατομμύριο μικρόβια, για όσους δεν ξέρουν από αυτά, μην φοβηθείτε από αυτά τα νούμερα, είναι κλασικά. Μπορούμε να περάσουμε στις 300.000 σε 15 μέρες, συν μετά άλλες 15 μέρες στις 300.000. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα εφαρμογής, για αυτό το λόγο. Άρα αυτά εδώ έχουν 2%, αυτά είναι όλα ζεωρητικά, είναι από τη Θράκη. Στα ζώα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τύπο, α πούμε, ζεόλιθο. Κλειοκτηλόλιθο. Και εγώ μιλάμε εδώ, όλα αυτά που σας είπα αφορούν, εκτός από τα πειράματα που ήταν με τη βενζίνη και τα λοιπά, οι υδρογονάπτες, αφορούν τον κλινοκτυλόλιθο. Αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, και η καθαρότητά του. Πρέπει να είναι τουλάχιστον, όχι καθαρότητα, περιεκτικότητα εννοεί, να είναι 85%. Άρα όταν έχουμε ένα κύτταρμα που είναι πάνω από 75% κάνουμε εξόρυξη για διάφορους τομείς, πρέπει να ξέρετε ότι ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται στα κατασκευαστικά. Αυτό είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε ωραία και σοβαρή σε κάποια φάση και για μερικά ξέρετε. Άρα, 75 πάει για κατασκευαστικά. Αυτό είναι 80. Αυτό εδώ είναι τώρα είναι πέτρο, το οποίο έχει σπάσει. Ναι. Απλά έχει περιεκτικότητα σε ζεόλιθο μέσα. Δεν είναι καθαρό ζεόλιθο, έτσι. Δεν μπορεί να είναι ποτέ. Αν είναι καθαρό ζεόλιθο, δεν θα έχει την τιμή που νομίζει. Για να καταλάβει, γιατί δεν είμαστε χιλιάδες. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Προσπαθώ να το υπολογίσουμε. Ο ζεόλιθος που πάει για τον άνθρωπο, για τη χρήση την ανθρώπινη, πρέπει να έχει 95% καθαρότητα και είναι 24 ευρώ τα 63 γραμμάρια. Και μάλιστα, μάλλον δεν έχει υπολογίσει ακόμα. Δεν είναι. Καταλαβαίνω όμως σίγουρα. Ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι μιλάμε για γραμμάρια και θα περάσουμε μετά στον τόνο. Άρα, να κοιτάξει πόσο κοστίζει το τόνο, δίνει καθόλου στις τιμές 300 ευρώ τόνο. Στα ζώα λοιπόν, στα ζώα δίνουμε ακριβώς το 85%. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα, αυτό είναι μια χαρά. Και απλώς αυτό που γίνεται την ώρα που γίνεται για την κτηνοτροφία είναι να μην έχουμε χαλαζία. Είναι αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, έχει πολύ εχμηρές τομές και κάνει προβλήματα στο στομάχι. Άρα ο ζεόλιθος, άρα αυτός εδώ ο ζεόλιθος, δεν είμαστε συγκεκριμένοι, αυτός τρώγεται. Αυτό το λέω για όλους σας, όταν σας λένε ειδικά οι καθηγητές σας, ότι είναι μερικά φάρμακα που μπορείτε να τα βάλει, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αλλά να τους φέρετε το φάρμακο και να τους φέρετε δοκίμασέ το. Γιατί για να είμαστε λίγο σοβαροί, το ξέρουμε, δεν είναι αυτό, είναι μερικές φορές και υποχρεωμένοι. Αλλά όταν βλέπετε, ας πούμε, έναν αγρότη ντυμένο σαν αστροναύτη,
και να ψεκάσει. Με τη μάσκα εδώ. Και σας λέει, εγώ κάνω βιολογικό. Αλλά μην φας από αυτό. Όχι τώρα. Πρέπει να περιμένεις 9 μέρες. Σε δίνει όπως για την ελληνική παράδοση το τρίμερα, 9 μέρο, τελό. Στα 40 μπορείς μετά να πεις ότι τρώγεται. Άρα, ο ζεόλεπτος, να καταλάβετε ότι τώρα μιλάμε κάτι που είναι πραγματικά μια καινοτομία στις δομές βιολογίας και της συνοτροφίας. Το προϊόν αυτό, εγώ τώρα το δοκιμάζω. Αυτό μπορώ να σας πω ότι είναι ένα τεράστιο κριτήριο για την βιολογική καριέρα ή όχι. Άρα να θυμάστε, τουλάχιστον για μένα, εγώ όταν κάποιος μου λέει ότι κάνει συμβατική καριέρα, τον πιστεύω πάντα. Ότι κάνει βιολογική. Λοιπόν, να ξέρετε, εδώ είναι το τηλεμάρκετινγκ, ο ζεόλεπτος μας επιτρέπει να βγάζουμε τις λαδιές. Είδα αμέσως ένα ενδιαφέρον, τελικά έχω εντοπίσει δύο πράγματα, και το μητρικό και το γυναικείο. Τελικά βλέπετε ότι οι γεωπόνοι είναι άνθρωποι. Λοιπόν, για ποιο λόγο, κοιτάξτε πώς το κάνουμε, εδώ βάζουμε το 08, βάζετε το σίδερο, χωρίς καθόλου νερό, και φεύγει. Άρα η εξήγηση επιστημονική είναι πάρα πολύ απλή. Είναι αυτό είναι το ύφασμά σας, είναι λαδωμένο. Εγώ τώρα βάζω κάτι πάνω, το ζεσταίνω, τα μόρια τα κινούνται και πηγαίνω στο πιο απορριφητικό. Άρα είναι ακριβώς αυτό και άμα θέλετε να το πιστέψετε ξεκάθαρα, θα δείτε ότι άμα πάτε στο σπίτι σας και κοιτάξετε τα συστατικά από τα απορριπαντικά σας, έχουν βέβαια ζεόλεπτο. Άρα αν θέλετε να καταλάβετε, ο ζεόλεπτος εμφανίζεται σε πολλά πράγματα, αλλά είναι δύσκολο να έχουμε μια διάλεξη που τα δείχνει όλα μαζί. Ενώ στην πραγματικότητα από αυτό καταλαβαίνει ότι όντω θα καθαρίσει μερικά πράγματα, αφού χρησιμοποιείται στα απορριπαντικά. Άρα οι πρώτοι που το χρησιμοποίησαν στα απορριπαντικά, ποιοι είναι, τα ξενοδοχεία. Γιατί εδώ μιλάμε για τόνους πλήσιμου. Άρα, αν ξαφνικά του πείτε, εγώ μπορώ να σου καθαρίσω τα σεντόνια σου με λιγότερο νερό και λιγότερο απορριπαντικό, το απορριπαντικό για όσους δεν καταλαβαίνουν, πάνω κάτω κοστίζει 2.600 ευρώ τόνος. Άρα άμα τώρα κάνετε μετρήσεις και πείτε ότι το καλύτερο είναι 50% ζεόλεπτος, 50% απορριπαντικό. Εμένα οι μαθητές μου πλένουν τα ρούχα τους με αυτά. 50-50. Ελπίζω να καταλαβαίνετε την εξοικονόμηση. Άρα φανταστείτε τώρα όταν το λέτε σε ξενοδοχείο. Συν ξενοδοχεία που έχουν προβλήματα με το νερό ανάλογα με πού είναι. Άρα πάλι εδώ οι εφαρμογές, όπως λέγαμε, εδώ είναι όταν έχουμε νεογέννητα, τα βάζουμε την κούντρα γιατί θα βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξή του οτιδήποτε με μύκητες, μικρόβια κτλ. Εδώ είναι για τις οσμές, εδώ είναι μέσα στην ξηρή τροφή, που φαίνεται και ο Γιώργος μέσα. Εδώ είναι για τις ελιές, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, πριν ήταν αγουρέλαιο, να σας το δείχνουμε. Για τα ψάρια μπορεί να βάλετε το ζεόλεπτο μέσα στα ημιδρία, γιατί βέβαια απορροφάει την αμμονία, προσέξτε όμως θα την αποδεσμεύσει, που σημαίνει ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, μεγάλο βέβαια, μπορεί να πάρετε τον ζεόλεπτο και να το βάλετε κατευθείαν σε χωράφι, γιατί θα είναι λίπασμα. Έτσι σαν γελάδες. Εδώ πού είμαστε? Τι αραδί. Αραδί. Λοιπόν, έτσι σαν γελάδες, σε αυτές τις φάρμες που οι αγελάδες κάθονται έτσι, βάζουμε ζεόλεπτο εδώ, έτσι ώστε να μην έχουν μαστίτιδα. Μαστίτιδα. Από την υγρασία δηλαδή. Ναι. Και όταν δεν είναι έτσι η φάρμα, εδώ η Ελλάδα μυρίζει ότι δεν μυρίζει, βάζουμε κατευθείαν στους μαστούς μετά από το άνοιγμα, την ώρα που το καθαρίζουν, βάζουν ζεόλεπτο πάνω. Γιατί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι μια είσοδο για τα μικρόβια, εφόσον έχει μεγάλη παραγωγή. Άρα αυτό έχει βγει στο φιλελεύθερο, για τον ζεόλεπτο, άρα μπορείτε να το ξαναδείτε, εδώ είναι τα στοιχεία. Και εδώ είμαστε στα Τρίκαλα, σε Ροδιές. Εδώ είναι φυτόριο, βλέπετε, αυτός εδώ είναι ζεόλεπτος πούδρα, εδώ είναι η γη. Και να ξέρετε ότι ξοδεύουν πάρα πολλά λεπτά στα φυτόριο, γιατί αυτή η γη είναι ξένη.
Αυτή συχνά έρχεται από Ιρλανδία, Εστονία, λόγω ποιότητας, και τα βάζουμε τώρα στον ζεόλιθο, με ζεόλιθο, για να έχουμε τα φυτά που θα το αντέξουν, γιατί εδώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες φυτά που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τις αγελάδες μέσα στις ποτίστρες, άρα στις ποτίστρες να ξέρετε, όταν την ποτίστρα την αλλάζετε σε δύο μέρες, τις προβατίνες τώρα, την αλλάζετε μετά σε 30. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται μια μικρή λεπτομέρεια. Άμα εσείς δουλεύετε σε φάρμα και αλλάζετε όλες τις ποτίστρες κάθε δύο μέρες και ξαφνικά σου λένε θα είναι στο μήνα. Άρα εδώ είμαστε στα τρίκανα και βλέπετε το βάζουμε την ώρα που έχουμε, είχαμε και νεογέννητα βέβαια. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Στα γουρούνια είναι μια χαρά που βλέπετε. Α, εδώ λοιπόν ένα ωραίο πείραμα. Αυτό ο ζεόλιθος έχει μπει πριν 5 χρόνια. Άρα αυτά τα δέντρα εδώ είναι μιλιές, είμαστε Καστοριά. Θα σας δείξω και τον ιδιοκτήτη. Και εδώ είναι πάλι μιλιές. Αυτές λοιπόν οι μιλιές έχουν μπει πριν 5 χρόνια. Έχουν διαφορά ανάπτυξης 2 χρόνια. Και τώρα ξαναβάλαμε, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, ξαναβάλουμε ζεόλιθο στις καινούργιες. Εδώ είναι για τα αρωματικά τριαντάφυλλα, πώς το βάζουμε. Άρα, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Γιατί σε έναν τρόπο το παίρνει όχι. Πώς. Γιατί όλο μαζί σε ένα σημείο και όχι ενσωμάτωση. Μα εδώ είναι όταν το φυτέψεις το λέω στο τριαντάφυλλο. Ναι. Πού θες να το βάλεις. Θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλο το έδαφος. Θα ενσωματωθεί, αυτό είναι η τρύπα και μετά ξαναβάζεις όχι. Μόνο εδώ στην τρύπα. Λοιπόν, για να καταλάβεις. Τα παιδιά αυτά ήξεραν από ζεόλιθο μόνο βρόσιμο. Γιατί αυτοί ήταν νέοι, ήταν γύρω σε 30 άρες. Και εμείς τώρα πηγαίνουμε στο άλλο χωράφι. Περνώντας τους βλέπω και λέω να τους πούμε και αυτούς για το ζεόλιθο. Άρα μας εμπιστεύτηκαν και έβαλαν ζεόλιθο στις δύο σειρές έτσι. Μετά, με τις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν στην Καστοριά, όλα τα άλλα χάλασαν εκτός από τις δύο σειρές. Γιατί ο ζεόλιθος βοηθάει και για τον φαγητό. Είναι πάρα πολύ απλό, επειδή ο ζεόλιθος απορροφάει το νερό, δεν αφήνει πολύ νερό απ' έξω και η ενέργεια που χρειάζεται για να παγώσει το νερό που είναι μέσα στο ζεόλιθο είναι πολύ πιο μεγάλη από αυτή που χρειάζεται για να παγώσει νερό. Άρα είναι πολύ καλό να το ξέρετε ότι τώρα το έχουμε και σε άλλες χώρες. Αντί να βάζουμε αλάτι, βάζουμε ζεόλιθο στους δρόμους. Ποιο είναι το όφελος. Όταν βάζετε αλάτι, δεν είναι να σας προτείνετε με τα αυτοκίνητα. Όσοι από εσάς αγοράζουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα της Γερμανίας, δεν ξέρουν ότι έχουν ένα θέμα από κάτω. Εντάξει, εγώ δεν αγοράζουν γιατί είναι. Δεν σας λέω, το λέω ναι. Αλλά στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Έχετε λοιπόν το πολύ ωραίο αυτοκίνητο από πάνω, αλλά το από κάτω είναι λιωμένο λόγω του αλατιού που έχουν περάσει στους δρόμους. Άρα, πάνω θέλω να σας πω το εξής. Φανταστείτε τώρα ότι αντί να πετάμε αλάτι, αρχίζουμε τώρα να πετάμε ζεόλιθο και το καλό είναι ότι εφόσον έχει ξεπαγώσει κτλ. Αυτό πετιέται και πάει πλάγια. Άρα πάει στα χωράφια. Βέβαια, εκεί είναι πάλι όφελος. Μέσα σε προβατίνες, τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να φανταστείτε τις σωσμές, ποιος έχει πάει σε φάρμα, σε προβατίνες. Α, ωραία, εντάξει, άρα το έχετε ζήσει. Okay. Λοιπόν, να ξέρετε ότι άμα πετάξετε αυτό, σε 15 λεπτά η φάρμα δεν μυρίζει. Μπορεί να το κάνετε αυτό. Θα μου πείτε γιατί είμαστε τώρα πριν πάμε την επίσκεψη. Να ζήσετε και λίγο τα βιωματικά. Και να ξέρετε ότι αυτό το πετάμε από πάνω, το ζεόλιθο, και όχι μόνο από κάτω, γιατί στις κλειστές φάρμες έχουμε πολύ προβλήματα με τα νεογέννητα και τους πνεύμονες λόγω αμμονίας. Άρα το κάνουμε αυτό, εδώ είναι η γουνοφόρα. Εδώ είναι για τα μελίσια. Για τα μελίσια βάζουμε ζεόλιθο μέσα στην κυψέλη, γιατί όπως ξέρετε το μέλι έχει και αυτό βαρέα μέταλλα, όπως δεν το λέμε. Εδώ όταν το βάζετε μέσα στην κυψέλη, οι μέλισσες την ώρα που μπαίνουν μέσα, περπατάνε πάνω στο χαλικάκι, εδώ βάζουμε το 082,5 και όχι την πούδρα για να μην κολλάει,
και καθαρίζει και μάλιστα τους κάνει και κλιματισμό. Ξέρετε, οι μέλισσες είναι πολύ ιδιότροπες, χειρότερα από τις γυναίκες. Άμα τους βάλετε κάτι παράξενο μέσα στην μυξέλη, το πρώτο πράγμα που κάνουν το βγάζουν. Στον ζωή αυτό τον αφήνουν. Δεν νομίζω ότι είναι επειδή γράφουν, διαβάζουν ή είναι γραμμένο ζεόλεγγυο γι' αυτό τον αφήνουν. Είναι επειδή κάνει πολύ καλό για την θερμοκρασία και την υγρασία. Άρα εδώ πατάτες. Εδώ είμαστε στα 5 τόνους αντί για 4 στο ίδιο στρέμμα. Αυτό είναι εδώ στην Κύπρο. Ναι. Αυτό, ναι, ναι, αυτό το έχουμε. Παλιομέτωπο. Παλιομέτωπο. Αυτές εδώ οι πατάτες είναι οικολογικές και ζεολιθικές. Λοιπόν, ένα ωραίο παράδειγμα για την πατάτα, το λέω τώρα για τους πατατοφάγους που υπάρχουν, είναι ένα πολύ καλό τεστ όταν τρώτε με μια πατάτα, είναι κάτι την βραστή, κάτι την φρούδα και τρώτε την πατάτα. Θα δείτε ότι οι περισσότερες είναι άνοστες. Άσε τι λέμε. Εμείς δεν τι κάνουμε, τις κάνουμε τσάκια, τις βάζουμε βούτυρο, ο Θεός να φυλάει και μετά λες πω, τι ωραίο. Και αλάτι. Και αλάτι βέβαια. Και θεωρούμε ότι, ξεχνάμε βέβαια, ότι είναι τα λιπαρά που την κάνουν πολύ ωραία. Άρα, άμα καταφέρετε να έχετε μια πατάτα, αυτές εδώ οι πατάτες έχουμε φάει, να μην νομίζω ότι κάνουμε μόνο πολιτικά. Τις έχουμε φάει αυτές τις πατάτες και το άλλο εδώ είναι το σέλινο. Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης και από τις πατάτες. Θέλω να σας το πω αυτό για ποιο λόγο. Ο ζόρυδος για μένα είναι η δείξη του βιολογικού. Οι βιολογικές καλλιέργειες έχουν ένα θέμα, είναι ότι είναι άσχημες. Δηλαδή το προϊόν όταν το αγοράζεις και είναι άσχημο, σου λένε «Α, αυτό είναι βιολογικό». Όταν είναι ωραίο, λένε «Αυτό είναι συμβατικό». Στην πραγματικότητα, με τον ζεόλευτο μπορεί να έχετε προϊόντα που είναι πανέμορφα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτά είναι αυγά ζεολιθικά, στα ζεολιθικά αυγά, τον έχουμε και το πολύ αυγά ζεολιθικά, είναι η γεύση του αυγού είναι άλλη. Γιατί ο ζεόλευτος διατηρεί τις οργανωληπτικές ιδιότητες, άρα στα αυγά έχουμε αύξηση του βάρους 7%. Τα μαρούλια τώρα ειδικά είναι τις κοπέλες. Ειδική αφιέρωση με αγάπη. Άρα οι κοπέλες συνήθως θέλουν να μην είναι χοντρές. Οι άντρες αδιαφορούν τέλος πάντων. Εμείς είμαστε του κρέατος. Άρα τι κάνουν, τρώνε μαρούλι. Άρα πάνω κάτω τι γίνεται. Το μαρούλι έχει μια τεράστια επιφάνεια, πολύ μικρό βάρος. Είναι το ιδανικό για να είναι φίλτρο σαβούρας. Δηλαδή, να καταλάβετε, οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές, η νόρμα, η επίσημη για το μαρούλι είναι 0,5. Για την ντομάτα είναι 0,1. Άμα περνούσαμε 0,1 στο μαρούλι, είναι πολύ απλό, δεν θα πουλούσε κανένας μαρούλι. Η ντομάτα είναι του Αρχιμίδη, δηλαδή σφαίρα, μεγάλο όγκο, μικρή επιφάνεια. Το μαρούλι είναι ακριβώς το αντίθετο. Άρα, να καταλάβετε, ο μόνος τρόπος να το λύσουμε είναι ψεκάζουμε, εδώ είμαστε στα πυργά, επίσης να ξέρετε λίγο από μαρούλι, το βλέπετε εδώ πόσο δυνατό είναι το φύλλο. Πια, όλα αυτά τα έχουμε πάει, εδώ θα λέτε λάχανο. Λάχανο. Ωραία. Και τώρα θέλω να σας δείξω ένα παράδειγμα, εδώ είναι καραμπόκι, άρα περιοχή αναγέννησης. Και τα σκόρδα. Άρα τα σκόρδα, να ξέρετε, στην Αθήνα είναι ακριβώς αυτό που έλεγα για το κολοκάτσι. Μερικές φορές θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντικό. Μια περιοχή στην Ελλάδα που λέγεται Νέα Δύσα παράγει το 70% του σκόρδα της Ελλάδος. Λοιπόν, φέτος για πρώτη φορά έβαλαν στην μικρή σκλίδα. Αυτό εδώ είναι η πυγμή μου, εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η μικρή σκλίδα. Η μικρή έγινε μεγαλύτερη από τη μεγάλη. Άρα, να ξέρετε ένα κόρπο, όταν βγάζετε το σκόρδο από τη γη και βγάζετε την πρώτη φλούδα, θα σας πούνε οι ειδικοί ότι πρέπει να είναι εντελώς λευκό γύρω από τις ρίζες. Άμα δεν είναι λευκό, είναι ήδη κίτρινο, τότε θέλει να πει ότι έχετε μύκητες. Είναι αυτό που σας εξηγεί όταν στο σπίτι σας έχετε αγοράσει κεφαλές και ξαφνικά έχετε μερικά κομμάτια που είναι άχρηστα, δεν έχετε κάνει τίποτα. Είχαν μύκητες. Εδώ λοιπόν έχει μεγάλη σημασία και να ξέρετε
Η Σουηδία τώρα που έμαθε ότι η νέα βίζα βγάζει και σκόρδα ζεολυτικά, αγοράζει μόνο τα ζεολυτικά. Εδώ είναι διάφορες εφαρμογές, τα βλέπετε και εδώ, πενιντάρες, όλα αυτά είναι ζεολυτικά προϊόντα. Άρα, αν μου πείτε ότι τα βλέπετε αμέσως ότι είναι βιολογικά. Άρα, τελειώνω λέγοντας ότι άμα θέλετε να βρείτε κάτι γραπτό, βγαίνετε σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, ελληνικός ζεόλυτος, blogspot.gr και σας επιτρέπει να βρείτε νηστιακές, μεταψυχικές, διδακτορικά που αφορούν θέματα υγειοπονίας, όπως καταλαβαίνετε, καλλιέργειες, εφαρμογές. Έχουμε βάλει και πολλά βίντεο να τα δείτε ζωντανά. Γιατί εγώ πάντοτε θεωρώ ότι είναι καλό να έχουμε τις τεχνικές γνώσεις, αλλά μετά πρέπει να τα δούμε. Και εδώ τα βλέπετε αμέσως. Αυτά ήθελα να σας πω και πάλι ευχαριστώ τη σχολή για το έργο που παράγει τα παιδιά. Και καλή συνέχεια, γιατί ούτως ή άλλως θα φάμε αυτά που θα ετοιμάσετε. Και όπως είμαστε αυτό που τρώμε, γι' αυτό ήθελα.